Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε, ξεκινάμε, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12. Έχουμε αρκετά πραγματάκια να συζητήσουμε και σήμερα. Υπάρχει και παιχνίδι το βράδυ. Ο δεύτερος αγώνας ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Σλόβαν. Όταν λέω το Σλόβαν πάντα μου έρχεται το Λίμπερετς. Δεν είναι αυτό το Πρατισλάβας, δεν μου κολλάει. Αλλά τέλος πάντων η ουσία είναι ότι υπάρχει παιχνίδι με αυτούς εδώ. Τους Σλοβάκους, τώρα κάποτε τους λέγαμε Τσεχοσλοβάκους, στην πορεία χώρισαν τα τσανάκια τους, οπότε θα τα λέμε και εμείς μισά, έτσι όπως είναι στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή. Έχουμε και 5 εισιτήρια για Πανιόνιο, 5 εισιτήρια για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Πανιόνιο, την Κυριακή στο γήπεδο της Τούμπας είναι αυτό το παιχνίδι, 7 η ώρα. Και φυσικά, πέρα από το σημερινό σημαντικό παιχνίδι, υπήρχαν και χθες παιχνίδια του Champions League. Ο Άγιαξ τελικά πέταξε έξω από το Champions League τον Αποέλ. Ο Αποέλ συνεχίζει στο Europa League. Επομένως, είναι η μόνη ομάδα που θεωρητικά απειλεί την προσπάθεια της Ελλάδος να προσπεράσει την Κύπρο. Αλλά θα πρέπει να κάνει πράγματα και θαύματα ο Αποέλ. Και από την άλλη να αποτύχει πλήρως ο Ολυμπιακός, να μην καταφέρει να αποκριθεί ο ΠΑΟΚ. Πλέον μετά την πρόκριση του Ολυμπιακού στους ομίλους του Champions League, νομίζω ότι η Ελλάδα έχει ανανεώσει κατά πολύ τις ελπίδες και τις έχει ενισχύσει ώστε να προσπεράσει τουλάχιστον την Κύπρο. Βέβαια δεν τελειώνει κάτι αν προσπεράσει την Κύπρο, καθώς Σερβία και Κροατία ακολουθούν σε μία απόσταση, από την άλλη κυνηγά στη Δανία. Όπως και να έχει, η Ελλάδα έχει την δυνατότητα να αποφύγει την εντός εισαγωγικών καταστροφή. Ποια είναι η καταστροφή? Να χάσεις μία ακόμα ομάδα από το Europa League, μάλλον τις χάσεις όλες από το Europa League, θα πάνε όλες στο Europa League 2 και ο πρωταθλητής να ξεκινάει από τον δεύτερο προκριματικό. Θα είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα και εκεί πολύ πιο δύσκολα θα καταφέρεις να κτίσεις μία βαθμολογία ώστε να επανέλθεις σε μία υψηλότερη θέση. Είμαστε, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου όσον αφορά ποδοσφαιριστές που έχουν συμβόλαια, γιατί θα μπορέσουν οι ομάδες να αποκτήσουν και κάποιους παίκτες με ελεύθερους μετά από ένα διάστημα μέχρι τις 10, 12, 13, 14 Σεπτεμβρίου. Κάνετε φασαρία όμως. Ναι, αλλά συγγνώμη κιόλας. Ναι, όντως, γιατί αυτό που κάνεις τώρα. Κάνετε φασαρία όμως εμείς. Εκπομπή Άρη, εδώ θέλει λίγο. Κάνε λίγο ραδιόφωνο. Ναι, λίγο, μόνο για τον ΠΑΟΚ έχω μιλήσει μέχρι τώρα. Μπράβο, σε παραδέχομαι. Με τον ΠΑΟΚ. Πώς είναι? Προκάλεσες, είπες. Όχι ακόμα. Σωτήρη! Περίμενα εσένα. Μπράβο. Σωτήρη, ναι. Βάλ του χαλί, βάλε μας με την ησυχία, ενώ μιλάει ο Χρυσανθός. Παύλος Παυλίδης. Ο επαγγελματίας δηλαδή, ναι, που ήταν εδώ στην ώρα του. Παύλος Παυλίδης, μόχα. Όχι, όχι. Το μόχα. Όσο μιλάω εγώ, δεν θέλω ούτε μόχα, ούτε τσόχα, ούτε μπόχα. Κλείσε λίγο το τηλέφωνο, ακούστηκε κάτι. Είναι ανοιχτό το τηλέφωνο που μιλούσε πριν με τον Παναγιώτη. Κλείσε το λίγο το τηλέφωνο. Θα κλείσει το τηλέφωνό σου. Ποιο τηλέφωνο, δεν μιλούσε. Όταν έρθει μέσα, ακούστηκε η φωνή του Παναγιώτη. Κλείσε το τηλέφωνό σου. Αυτό είναι το τηλέφωνο που σχέση έχει. Από το τηλέφωνο ακούστηκε. Πού ήταν? Εδώ ήταν. Αυτό εδώ ήταν. Α, επειδή είναι invisible, δεν τον είδα. Δεν είδα αόρατου. Συγγνώμη. Δεν είδα του αόρατου πρωταθλητέ. Λοιπόν, συγγνώμη. Δεν το πρόσεξα. Συγγνώμη. Δεν τον έλεγε. Ποιο τηλέφωνο να το χάσει. Αόρατη δεν είναι. Έτσι δεν παίρνουν σαν από τι αντίπαλε άμυνε. Αόρατη. Βγάλω τον μπλουζάκι, ρε. Ναι. Λοιπόν, είπαμε για το βράδυ. Είπαμε για τα 5 εισιτήρια που έχουμε και θα δώσει κανένα δώρο άλλο. Όχι. Όχι, δεν έχω. 5 εισιτήρια λοιπόν για το ΠΑΟΚ. Ακροατές, χάρηκα που θα είσαι ακροατές στο θέατρο και για ό,τι μας είπατε, παιδιά, να είστε καλά. Μας στηρίζετε, το ξέρουμε. Ωραίο το και χάρηκα που κάποιος από αυτούς συναντώ πρώτη φορά. Ναι. Πρώτη φορά. Ξέρω για άλλους, αλλά άμεσα να το πει ο ίδιος. Που απάντησε στη Focus, ακούω Λίμπερο. Ναι. Μόνο και μόνο για αυτά που έχει κερδίσει, λέει αυτά που κέρδισα, λέει σε εσάς, ειλικρινά. Σε άλλα 15 ραδιόφωνα που άκουω επί χρόνια. Δεν τα έχω κερδίσει, λέει ποτέ. Ναι. Να είσαι καλά, αδερφέ. Ξέρεις ποιος είσαι. Σε γνώρισα χθες, δεν σε ήξερα. Ξέρεις ποιος είσαι. Ναι, καταλαβαίνεις. Ξέρεις ποιος είσαι. Ξέρει αυτός ποιος είναι. Ναι. Ζήτησε να μην πούμε το όνομά του τίποτα, το παραμικρό. Είναι αυτό. Το σεβόμαστε. Τώρα αυτό θα το πει παραπάνω λίγο. Είναι θέμα, του, είναι θέμα τώρα το άνθρωπο. Δεν το βγάλω μαχαίρι, το πω με το ζώο από το όνομά σου. Ωραία, λοιπόν. Άρα, θα μιλήσουμε για το παιχνίδι το βράδυ. Θα μιλήσουμε και για το παιχνίδι του Άρη, αν το θέλετε, με τον. Όχι Ολυμπιακό Βόλου, λέμε που σου λέγεται, πως διαθέσω αυτός ήταν Βόλος και το. Έχουμε αύριο αυτό. Έχουμε αύριο περισσότερο. Καλά, άμα θέλει κάποιος αύριο. Αύριο, άμα θέλει, καλά εννοείται. Μπορεί να μιλήσει και μετά από ένα μήνα Άρης Παναθηναϊκός. Θα έχει και κόσμο ο Άρης.
Ο Αχιλλέας μας δίνει και τα πέταλα. 31 απλά θα πάτε μεμονωμένοι, έτσι. Αυτό δεν δε πάνε... θα υπάρχει είναι οργανωμένη, εκδρομή. Εντάξει. Στο Βόλο τώρα τι οργανωμένη να υπάρξει, γιατί θα πάνε όλοι. Μπούμε σε 5, 6, 8 ή 10 αυτοκίνητα και θα πάνε. Και έκανε λίγο με ύφος προκλητικό δήλωση ο Αχιλλέας Μπέος. Να έρθουν οι Αριανοί, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτούς. Όχι, δεν είναι προκλητικό. Να τελειώσει το ματς, να πιούν και τα ουζάκια τους, τσιμπουράκια τους και να κάνουν ένα ευχάριστο διήμερο στο Βόλο. Αυτό δεν είναι προκλητικό. Είναι λίγο τώρα, εντάξει, οκ. Okay. Είναι λίγο. Όχι, προκλητικό θα ήταν, δεν έλεγε. Να έρθουν στο Βόλο, να αρπάξουν ένα τρίμπαλο, να πιούν μετά και τα ουζάκια του. Στην ουσία αυτό λέει. Δεν λέει αυτό. Μετά το μάτσα, πιάσει το θέλει. Μην προσπαθεί να μα βάλει να μαλώσουμε με τον Αχιλλέα. Τον Αχιλλέα, γιατί δεν σε παίρνει. Είναι... Όχι εσύ προσωπικά, εσύ πάλι. Κάπω. Ναι, και αυτό. Δεν μπορώ εγώ να τον κοντρολάρω. Σε αλήτικο αυτό είναι, ναι. Ακριβώ. Ο Αχιλλέα ξέρει από αυτά, εγώ δεν ξέρω. Λοιπόν, έχω όμω πολλού φίλου που ξέρουν. Ωραία δημοσιογραφία. Τι δημοσιογραφία? Μαχητική αντιπολίτευση. Είπα φίλους που ξέρουν. Δεν είπα θα τα κάνουμε κιόλας. Σε σένα δεν χρειάζεται. Την άλλη σε κάνω μόνος μου. Το ξέρω. Λοιπόν, για Ηρακλή θα πει πολλά πράγματα ο Μάριος. Θα αναλύσει σήμερα για ποιο λόγο έχουν διαλύσει την ομάδα τους. Τίποτα. Κανένα τον Ηρακλή. Τίποτα. Για Ηρακλή καμία σχέση. Δασκαλάκι παρουσίασε έτσι. Σωτήρι Δασκαλάκι. Όχι. Ο οποίος είναι ντροπή που φοράει αυτό το μπλουζάκι μετά το χθεσινό. Του Μπρους Λί είναι, γιατί τι είχε. Μετά από το χθεσινό που είδε είναι ντροπή. Ξύλο, τι? Μετά από το χθεσινό που είδε, αυτό εδώ είναι ντροπή το μπλουζάκι. Είδες θέατρο. Είδες θέατρο. Είδε να τη στρώει ο Μπρους Λί. Πού το. Ταραντίνο. Μεγάλες αλήθειες. Να γκρεμίζονται οι μύθοι. Ο Τζακ Νόρις έφαγε πολύ ξύλο όμως. Αχ, αδέρφια. Ωραία. Έχεις κάτι άλλο να προσφέρεις στην εισαγωγή της εκπομπής? Πέρα από την καθυστέρηση, ότι με αποσυντόνισες, ότι μπήκες και κάνεις φασαρία, ότι πλέον απλώνεις τα πράγματα σε όλο το γραφείο. Έχεις κάτι άλλο να προσφέρεις? Τα απλώνω γιατί από ό,τι έμαθα κάτω θα είμαστε. Ναι. Without glass. Ναι. Without. Καλύτερο το στούντιο είναι. Διπλάσιο. Έμαθα 2-3 πράγματα. Έμαθες. Εντάξει, μακάρι. Μακάρι, γιατί έμαθα. Τηλέφωνο ποιοι θα σηκώνουν, εισιτήρια ποιο θα μπαίνει, αυτά. Λίγο μανίκια άκουσα, περίεργα. Εντάξει, αν τη σίγια, δεν θα σε δω. Καλά, αυτό εντάξει. Έλα, τότε, αυτό εντάξει, ναι, αυτό όντως. Αυτό όντως. Θα γελάω, θα γελάω. Θα γελάω από αλλού. Θα γελάω από αλλού. Λοιπόν, για πάω καπόψε. Κωδικοποιημένα. Βρήκε το Μόχα. Βάλε το Μόχα στην πρώτη σωστή απάντηση. Είναι ένα από τα. Το έχουμε βάλει και εδώ και μαζί με σένα. Ένα από τα. Α, νόμιζα ακούστηκε από κάτω ένα σκυλάδικο. Ντροπήσει Πάολα στην Πρέσπα. Να τραγουδάει Μίκη Θεοδωράκη. Πραγματικά ντροπή. Και να την αποθεώνει ο κόσμος. Για ποιον λόγο ακούμε το Μόχα. Ο κόσμος και την αποθεώνει. Ορίστε. Τα Μόχα πρέπει να αποθεώνει. Όχι. Ή μόνο αυτά που άρεσε. Όχι. Την Πάολα κανένα πρόβλημα. Αλλά η Πάολα να μην τραγουδάει Μίκη Θεοδωράκη. Εδώ Μίκη Θεοδωράκη. Εσύ ναι. Εσύ με γιαγιά αριστερή ναι. Η γιαγιά σου Θεό χωρέστη ναι. Ο Μίκη Θεοδωράκη πήγε στη Νέα Δημοκρατία. Σε πειράζει που η Πάολα τραγουδάει Μίκη Θεοδωράκη. Καλά. Ξέρει ότι είμαι εναντίον του Μίκη, το ξέρει. Το ξέρει ότι είμαι αντιμίκη. Αντιμίκη. Αλλά η Πάολα να τραγουδάει Μίκη. Όχι. Ούτε ο Ρουβά. Ούτε ο Ρουβά στην πλατεία Νέα Μύρνη. Φασιστά κορατσιστή, άκου να σου πω κάτι. Η μουσική είναι τέχνη. Και η τέχνη. Και η τέχνη, και η τέχνη, και η τέχνη είναι για όλους. Άλεξ Σίλβα, η τέχνη είναι για όλους. Και αυτός όλοι που την μπορούν ερμηνεύει να εκφράζουν την τέχνη με τον τρόπο που θέλουν. Αρκεί κάποια πράγματα είναι βιωματικά. Και ο Σιν Μπόι να τραγουδεί στο δωράκι. Αυτό είναι η ελευθερία. Ο Νότης Φακιανάκης δεν μπορεί να τραγουδήσει Αντάρτικα. Γιατί? Θα τρελαθούμε τελείως. Γιατί δεν μπορεί. Μπράβο στον Νότι. Συγγνώμη, σε αυτά που τραγουδάει. Η καλλιτεχνική υπόσταση του καθενός καθορίζεται από τα πολιτικά του, πιστεύω. Κάποια κομμάτια, κάποια πράγματα είναι βιωματικά. Και τον κορυφαίο όλων σε αυτά, τον Γιώργο Νταλάρα, τον ξεφώνησες γιατί και αυτός δεν τον γούσταρες. Δεν γίνεται να προσαρμόζεις τον Νταλάρα. Πιστεύω σου, είμαι μια χαρά μέχρι το 75. Αμίδες, δεν γίνεται ανάλογα με τα, πέρα πιστεύω σου, με τα πιστεύω σου να κρίνεις τον καλλιτέχνη. Τη μια ροκ, την άλλη λάτιν, την άλλη θα πει. Τι θα πει ρε καλλιτέχνης? Βάλε καλλιτέχνης από νότι. Παιδιά, μόνο αυτό η ερώτηση είναι αυτή. Η πρώτη σωστή απάντηση θα έρθει. Γιατί ακούμε το Μόχα? Ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια όλων των εποχών. Γιατί ακούμε το Μόχα? Μπαίνουμε σήμερα με το Γιατί Μόχα. Γιατί ανοίγει το στόμα σου και βγαίνει μια μπόχα. Το έπαθλο ζευγάρι γυαλιά ηλίου Opticon Express. Έχει χαιρετισμού από Αντώνη Δεμάστε Φόρο Δημητριάδη. Σε περιμένει να κάνει σερβις, τι είπε και τα λοιπά. Ναι. Εντάξει. Και απλά λίγο πιο προσεκτικά να μιλά για τον Μπάουκ. Είπε και αυτό. Το είπε. Όχι, ρε, εσύ, όχι. Κυριάκο Αλεξανδρίδη είναι πιο αδύνατο από το δασκαλάκι. Είμαι πάντα πολύ προσεκτικό.
Και όχι για κακό λόγο ο άνθρωπος. Εντάξει. Δηλαδή πιστεύω αν κάνει ο Λιμνιός λιπομέτρηση και ο Κυριάκος Αλεξανδρίδης, ο Λιμνιός θα βγει χοντρός. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Λιμνιός δεν ξέρω, ο Ντουάρτε σίγουρα. Break. Τι έγινε με τον Ντουάρτε, γιατί είσαι το παλικάρι. Δεν κάνω πλάκα. Αυτό του είπα τον είδα προχθές και λέω τι είναι αυτός στον Άρη. Λέω, πήγαν security, λέω, μα μου λένε ο Ντουάρτε είναι αυτός. Όμως τον ξέχασα τελείως. Θα μπει μετά τη διακοπή. Θα τους κάνει όλους γιογιό. Άντε να δω. Και ο Βέρμπλουμ. Στα μαγαζιά. Αυτό περιμένουν. Λοιπόν, παιδιά, η πρώτη σωστή απάντηση. Okay. Γιατί μπαίνουμε σήμερα με το Μόχα. Από τον Παύλο Παυλίδη. Ζευγάρι, γυαλιά. Ο Παυλίδης που ξέρουμε είναι ο Μπάμπης ο Παυλίδης. Μπορεί και να είναι συγγενής. Από εκεί τα μέρη είναι. Δεν κάνω πλάκα σοβαρά. Και έχει κάνει και φυλακή ο άνθρωπος. Δεν σημερινές, αφού ξέρεις τι ώρα έρχονται τώρα. Ξέρεις τι έχει γίνει. Τις πολεμάτε τις εφημερίδες. Τις πολεμάτε, ναι. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως Opticon Express στην πρώτη σωστή απάντηση. FM κενό, το ονοματεπώνυμό σου, δίπλα τον λόγο που ακούμε το Μόχα, αποστολή στο 54526, 5 εισιτήρια ΠΑΟΚ Πανιώνιος Ματσάρα την Κυριακή 7 η ώρα, στάδιο Τούμπας, ονοματεπώνυμο, την λέξη ΠΑΟΚ δίπλα, οπωσδήποτε, οπωσδήποτε, όχι σχέτο ονοματεπώνυμο, έτσι, αποστολή στο 54526. Ξεφτύλα για την πατρίδα μας, 3 από τα 4 παιδεία στις πανελλαδικές, στις εισαγωγικές βάσεις, κάτω. Πραγματικά τρομάζω για το σε ποιον γιατρό θα πάω να με εξετάσει σε 15 χρόνια από τώρα. Σε 15 χρόνια από τώρα, τι γιατρός θα εξετάσει εμένα και το δασκαλάκι. Μαθηματικά, στην κόρη του Σωτήρη, την Αναστασία, τι καθηγητές θα διδάξουνε. Δηλαδή εγώ δεν είχα μπει πανεπιστήμιο για μία μονάδα βγάζοντας το σύνολο μέσο όρο 16,5 και μπαίνουν τώρα οι ιατρικοί με 15,5. Τα παρατάω όλα, έτσι. Νιώθω αδικημένος. Ουρλιάζω με το δίκιο μου. Φωνή για το απόψινό το παιχνίδι. Τι είπε πραγματικά ο Ιβάν Ιγνατίεβιτς Σαβίδης εψέ το βράδυ στο Μακεδονία Παλάς, αν δεν κάνω λάθος, συνδείπνησε για τους ποδοσφαιριστές του κεφάλου του Βορρά. Τι πραγματικά τους είπε. Είχαν λέει δείπνο και ομιλία. Δηλαδή μόνο ομιλία. Γιατί ο Ιβάν ξέρει λέει να πει δύο κουβέντες ο άνθρωπος και βγάζει λογίδρια. Να είναι καλά. Έτσι. Τι μπορεί να τους είπε. Βραδιά Champions League έψε. Σχολιάζεις. Η ΑΕΚ επιστρέψει στα πάτρια εδάφη. 8,5 ώρα σήμερα Ελλάδος. Δεν παίζει μόνο ΠΑΟΚ. Παίζει και η ΑΕΚ. Έτσι. Έχει πολύ ψωμί και σημερινή ημέρα και αποτομή τιμίας κεφαλής Ιωάννου του Προδρόμου. Θα δουν και τις άλλες γιορτές. Παιδιά. Σήμερα είναι που ανάβουνε φωτιές στις γειτονιές. Του Άι Γιάννη, πόσα ξέρεις και μου λες. Αχ, πόσα τέτοια ξέρεις και μου λες που έχουν πεθάνει. Ναι, τον δίνω. Ναι, ναι. Άμα την επιστροφή μας, μία σημαντική ερώτηση. Ποιο είναι το σπουδαιότερο αξιοθέατο, ίσως το μοναδικό, στο Βαθύλακο? Το εργοστάσιο της Ρούμεν. Οι εγκαταστάσεις της Ρούμεν Κόλλες. Εργοστάσιο. Απάντησε πολύ πολύ σωστά. Ναι, βάζω τα πάντα μέσα. Προφανώς είναι και γραφεία και τα πάντα και διοίκηση και τα λοιπά, έτσι. Ρούμεν Κόλλες, βιομηχανία. Τι κάνουμε για τη διαφήμιση. Είσαι και ο μόνος βασικά, δεν είναι άλλο. Βιομηχανία παραγωγής δομικών υλικών. Μου στείλανε μήνυμα νομίζω για Ρούμεν στις διακοπές μέσα και λέω, τι είναι αυτή η τρόφο. Ρούμεν.gr. Ναι. Επιλέξτε την ακριλική κόλλα πλακεδίων Keramicol και για τις ειδικές εφαρμογές την ακριλική κόλλα Panther A500 Super. Την μοναδική με χαλαζιακή άμμο. Μπορείς να την πεις και Α500, έτσι, να ξέρεις. Ναι, Α500. Εγώ την είπα Panther A500 Super. Εντάξει, οκ. Υγρασία, ζέστη, τα ξεχνάς. Επίσης, επιλέγεις το Rumen Flex, το ελαστομερές υλικό για καλύτερη στεγάνωση. Μάλιστα. Και για τη θερμομόνωση την ειδική, κόλλα θερμομονωτικών πλακών Ecotherm. Γράφεται ECOTHERM. Στεγανωτικά, θερμονωτικά υλικά Ρούμεν. Στον Βαθύλακο Θεσσαλονίκης, τηλεφωνική επικοινωνία. Περιμένω να πάρεις χαρτί, στυλό. Πήρες, μπράβο, η Μολύβη. 2310, κωδικό Σαλόνικα. 719-229. Δεν το λες και δύσκολο. 719-229. Ή αν θέλεις μπαίνεις στο rumen.gr, με αγγλικά σύμβολα εννοείται, για να πάρεις μια γεύση για Ρούμεν Κόλλες. Είναι ο νέος πρόεδρος της FIBA. Ναι, αυτό, κάτι, ναι, το άκουσα αυτό. Τι, αυτός, πώς, τι. Ο Χαμανέ Νιάνγκ. Κάτι σχόλια διάβασα, άκουσα. Είναι, κάτι, λέει, ναι, ο μέχρι πρότινος
της Ομοσπονδίας του Μάλι και υπουργός αθλητισμού στο Μάλι. Ωραίος, μια χαρά. Μια χαρά ο άνθρωπος. Ναι, κάτι σχόλια, κάτι διάβαζα. Προφανώς η FIBA θα αναπτύξει τώρα το, το μπάσκετ στο Μάλι. Κοίταξε, με πρόεδρο Μαλιανό, αν ναι. Να το αναπτύξει. Στο συμβούλιο λέει βρίσκονται 13 άτομα και ο Αστέριος Ζώης από την Ελλάδα. Μάλιστα. Το θυμάμαι σαν παίκτη. Το Ζώη. Πρέπει να έχω καλύψει με Ζώη τουλάχιστον 5 παιχνίδια κριτικές. Μάλιστα. Στη Λάρισα. Ο Μαντσίνη που ανησυχούσε ανακοινώθηκε. Επίσημα. Νάτος, ο Ντάνιελ. Ναι. Έγινε Ντάνιελ, η Ντάνιελ, πιο. Έχω πολλούς Ντάνιελ, μου φαίνεται. Ντάνιελ Λάσο. Αργεντίνος δεν είναι. Ναι, πολύ Ντάνιελ. Ναι. Ντάνιελ Μαντσίνη. Ναι, έγινε, διάβασα, η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του Άρεως. Στην ιστορία, δεν ξέρω. Αλλά αν ισχύει αυτό το 500άρικο που κάτι λένε, άκουσα με την πιο ακριβή, το άκουσα αυτό και το διάβασα. Η πιο ακριβή. Φέτος είναι σίγουρα. Καλά, προφανώς φέτος δεν το σχολιάζω καν. 500. Ναι, δεν νομίζω να έχει δώσει 500 χιλιάρικα. Ναι. 500 χιλιάρικα. Αν το κάνεις, κάνε το λίγο σε δραχμές, γιατί εκεί τα χάνω λιγάκι. Γιατί ο Καθοκλέος συστήξε ένα δις. Ο Μάριος. Άρα αυτή είναι η πιο ακριβή. Ο συνονοματός. 900 εκατομμύρια. Ναι. Για να βάλει πόσα, 3 γκολ. Θεωρητικά. Τέσσερα πώς έβαλε εγώ. Δεν ξέρω πώς έβαλε ο Αγαθοκλής. Το ένα είναι στο Καθοτζόγλου. Σίγουρα όμως η μία εταιρεία του, του Προέδρου πούλησε στην άλλη. Οπότε είναι λίγο διαφορετικό. Ναι. Ενώ τώρα εδώ είναι σε άλλη ομάδα. Ναι, εντάξει. Παίζει ρόλο κι αυτό. Ναι, εντάξει. 900 εκατομμύρια δραχμές ήταν το πικίνι. Δραχμές, μπράβο. 500.000 ευρώ δεν είναι. Ναι. Πόσο είναι. Είναι 170. 170 εκατομμύρια. Υπολείπεται. Εκατομμύρια, εκείνη ναι. Ήταν. Άστο, κάτσε καλά. Εντάξει. Έχει σχολάρει και στην Τούμπα ο Αγαθοκλέους. Όχι. Στο Χαριλάου αντίον του ΠΑΟΚ κάτι παίζει. Όχι. Εντάξει. Ρωτάμε Σωτήρη που είναι κινητή εγκυκλοπαίδεια. Έτσι, ο άνθρωπος δεν σχολιάζω καν. Σωτήρη Δασκαλάκης. Εγώ δεν τον θυμάμαι. Βασικά δεν θυμάμαι γενικά γκολ του. Έχω την ελάχιστα έχει βάλει. 5 ή 6 έβαλε. Ευρώπη. Όχι, όχι. Σερβέτε. Ο Αντριόλη. Ο Αντριόλη το έβαλε το μακρινό. Και ο Κιζερίδης το 1-2. Ο Αντριόλη από τα 40 μέτρα που είχε κάνει μια σουτάρα. 2-2. Θυμάμαι τέλτα... πάντως μια φωτογραφία αγκαλιά που είναι με τον Κιζερίδη. Δυο τους ευτυχισμένοι. Μετά από αγώνα. Στο 0-0, ναι. Στο 0-0 έχασε, όταν ήταν 0-0 εννοώ. Μετά έχασε 2-0, ναι. Να θυμηθώ. Εδώ μπορεί, φίλε. Μπορεί εδώ να είχε βάλει. Δεν θυμάμαι. Ναι. Το 98 τώρα συζητάμε το Σωτήρι για κάτι που έγινε το 1999. 98-99. Πρέπει να την έχω και σε... Σεζόν 98-99. 99-2000. 20 χρόνια πίσω δηλαδή. Ωραία. Τους έχω, παιδιά, φωτογραφία με Κιζερίδη, χαρούμενοι, αγκαλιασμένοι και οι δύο, μετά από αγώνα και λέει οι σκόρερς του Άρεως, το έχω σε αρχείο, δεν κάνω πλάκα σοβαρά. Οι σκόρερς του Άρεως, χαρούμενοι μετά τον αγώνα. Μπορεί και να είναι αυτό το μάτς. Αγαθοκλέους Κιζερίδης. Το 2-2 μπορεί. Επειδή σημαίνει πρόκριση. Αυτό κάτι μπορεί να είναι αυτό. Δεν σημαίνει πρόκριση. Το θυμάμαι. Από 0-2. Με έχανε... κίτρινα μαύρα Άρης. Με Καρπίν και Μοστοβόη, έτσι τους λέγανε τους Ρώσους, τη Θέλτα. Η Θέλτα τότε είχε τον Καρπίν και τον Μοστοβόη που ήταν ό,τι καλύτερο πεκταράδες, στην, ναι, 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 στην ναι, εποχή. Πεκταράδες, ναι, εννοείται. Και εννοείται. Είχαν προηγηθεί 0-2 ναι. Και το έκανε ο Άρης 2-2. Ναι. Ναι. Έχω την εντύπωση ότι σε εμάς δεν ξέρω, έχουν στραβώσει παοξίδες. Παιδιά, 5 εισιτήρια δίνουμε. ΠΑΟΚ Πανιώνιος. Ότι λίγο το παιχνίδι αυτό περιμένουνε... είναι λίγο υποτιμημένο. Ναι, περιμένουν το αποσυνόβαση. Όχι μόνο αυτό. Φυσιολογικό είναι, σε όλους γίνεται αυτό. Ναι. Τώρα δεν το κάνω για ιδρικά. Είναι φυσιολογικό ναι. Να θέλουν όλοι να πάνε σήμερα. Ναι. Και την Κυριακή να πάνε για μπάνιο. Και να δουν τι γίνεται, να πάνε για μπάνιο. Μπράβο. Πάντως εμείς δίνουμε 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Πανιώνιος. Στάδιο Τούμπας Κυριακή, 7 η ώρα. Εμείς εισιτήρια δίνουμε. 22.000 διαρκείας έχει. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι κι όμως. Παίρνει κι άλλα. Χωράει. Είναι αυτό. Είναι. Μα. Είναι. Flexible. Βέβαια, ναι. Α, 8 η ώρα ο αγώνας απόψε, κωδικοποιημένα. Ναι. Λοιπόν. 8 νωρίς δεν είναι. Εντάξει. Θα έχει ζέστη. Εντάξει τώρα, εσύ, Χρυσάνθα. Το ναι. Μεσημέρι θα φτάσει, λέει, σήμερα 32-33. Το μεσημέρι, στο κέντρο της πόλης. Δικαιολογημένα σήμερα δεν θα πάρει κάρτα ο Μάτος. Στις 8. Γιατί δεν παίζει. Γιατί δεν παίζει. Να, ένα βασικό ερώτημα για σήμερα. Ναι. Θα είναι ο Ροντρίγκο Σοάρες, θα σταθεί επάξια στα παπούτσια του Μάτος. Θα είναι δηλαδή άξιος αντιμάτος. Θα πάρει και αυτό την κάρτα που παίρνει και ο Λέο μόνο στην Ευρώπη. Ρωτάμε, έτσι. Λαμπά. Ο Μάτος. Έτσι. Θα πάρει κάρτα και αυτό. Την παίρνει στην Ευρώπη. Σχολιάζεις. Αυτός ο Ροντρίγκο παρεμπιπτόντως έχει παίξει κανένα μάτς. Τίποτα, δεν έχει παίξει κανένα. Εγώ δεν τον είδα. Φέτος. Όχι, κάνω. Σε φιλικά μόνο έπαιξε. Σε φιλικά. Ναι. Ροντρίγκο Σουάρες, να τον δούμε. Να τον δούμε. Εντάξει. Ποιο άλλο παίξει. Ο Στόχ δεν υπάρχει. Στόχ. Μπήκε αλλαγή. Προχθές μπήκε αλλαγή. Αλλαγή με τον Άγιαξ.
Και στη Σλοβακία μπήκε, ρε παιδιά. Και ούτε καν φάνηκε τίποτα. Και στη Σλοβακία δεν έκανε τίποτα. Δεν ήταν τόσο καλό. Σωστά τον χαρακτήρισε κάποιο Γιάννη Μαλούχο τώρα που γέρασε. Εντάξει, πρόσεχε τώρα να σου πω κάτι. Επειδή λέμε πάντα για την επικοινωνία, γιατί είναι το αγαπημένο μου, το ξέρει. Ναι. Για Ιβάν, να μου πει τι είπε χθε. Τι πιστεύει ότι είπε. Στο Μακεδονία Παλά. Έφαγε μαζί με του παίκτε και μίλησε, λέει, και συνδείπνησε. Βασικά. Είδα μια φωτογραφία ασπρόμαυρη όμω. Γιατί δεν έβαλα ασπρόμαυρη ο Γιώργη. Και... Τι μπορεί να είπε ο Ιβάν στα παιδιά. Δεν είδα ούτε Ιβάν τίποτα. Παρατήρησα τι έχει μέσα το πιάτο. Υπάρχει ένα πιάτο στη φωτογραφία μπροστά και έχει. Περίμενε, στον Γιώργο του μπροστά το όχι, πιάτο. Όχι, σε ένα τραπέζι. Σε ποδοσφαιριστή. Δεν ξέρουμε ποιο. Ναι, πε, με ενδιαφέρει πολύ. Νομίζω ότι είναι φροντιστή, δεν είναι ποδοσφαιριστή. Α, ζω για τέτοια, πε μου. Έχει ένα μπιφτεκάκι. Ναι, ένα φιλέτο κοτόπουλο. Αυτά σε ασπρόμαυρο τα ξεχώρισε. Ναι, 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 ένα φιλέτο κοτόπουλο. Φαίνεται. Ναι. Φιλέτο κοτόπουλο. Φαίνεται. Και ένα τέτοιο. Και ρύζι μέσα το πιάτο. Ναι. Αυτά τρώνε στο Μακεδονία Παλάς. Ωραία, κλασικό λιτό. Λοιπόν, ναι. Πριν πας αυτό, επικοινωνία. Ναι. Επιστρέφει ο Στόχος στον ΠΑΟΚ. Ναι. Όλοι ξέρουμε ο Στόχ πόσο καλό παιδί ήταν εδώ. Ρημαντικό. Δηλαδή, βλέπεις ότι εγώ λέω για τον Ντουάρτε. Ναι. Τώρα, στο ξεκίνημα. Ναι. Και λέω γιατί έχω πάθει στο παρελθόν και δεν θέλω να την ξαναπάθω και να με κυνηγάνε εμένα γιατί ο Ντουάρτε τρώει πιτόγυρα. Έτσι. Ναι. Αφού τρώει πιτόγυρα, να κυνηγάνε αυτόν, όχι εμένα. Ναι. Λέμε λοιπόν για το δεν σπάθος. Κάνει λες η διατροφή του, γιατί άλλο η ζωή, τα ξενήθια και άλλο η διατροφή του ανθρώπου. Γενικά, θα σου πω το εξής. Ναι. Δεν ξέρω αν κάνει καλή. Δεν είναι, ούτε τον έχω δει ποτέ έξω. Μου έχουν πει για κανένα δύο περιπτώσεις. Αλλά με τα μου πες, σου πες, δεν τα πιστεύω εγώ. Εγώ ξέρω το εξής. Είναι και γειτονιά. Κάνεις τα εργομετρικά σου. Ναι. Και έχεις ένα ποσοστό λίπους 1%. Ναι. Όταν μετά από 40 μέρες, αντί να γίνει μισό αυτό. Γίνεται 6. Όχι. Είναι πάλι 1. Ναι. Σημαίνει ότι 40 μέρες δεν δουλεύεις. Ναι, σωστό. Και εδώ, σωστό. Όταν μιλάμε για προετοιμασία, είναι ευθύνη δική σου. Διότι είσαι 15 μέρες με την ομάδα, όλοι κάνουν το ίδιο πρόγραμμα. Ο Ματίγια από το 1 πήγε στο 0,2. Έχει, το έχει ρίξει 5 κάτω. Γιατί όλοι όταν πάνε διακοπές, φίλε, μετά όταν έρχονται δεν μπορεί να είναι καλά, εντάξει, ο παίκτης στην ίδια κατάσταση. Να σε έχεις γίνει χαλαρός, ναι, εντάξει. Και εσύ από το 1 είσαι πάλι στο 1. Ναι. Αυτό σημαίνει δεν δουλεύεις εσύ σωστά. Ναι. Γι' αυτό και εντός εισαγωγικών τον ξεφωνήσω. Και γι' αυτό θεωρώ ότι έχει περιθώρια. Αν δουλέψει, αν βάλει τον ποπό του κάτω και δουλέψει και κάνει και καλύτερη ζωή, διατροφή, τα πάντα όλα. Ναι, ναι. Καταλαβες. Εκεί είναι το ξεφωνητό μου σε αυτόν. Ναι. Σε τίποτα άλλο. Ναι. Λέω λοιπόν, ο Στόχ, όλοι ξέρουμε τι έκανε το παλικάρι αυτό εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Όταν λοιπόν τον παίρνει ο ΠΑΟΚ, μου κοτσάνουν τις φωτογραφίες ότι τώρα παντρεύτηκε και είναι οικογενειάρχης. Άρα τώρα που παντρεύτηκε. Σοβάρεψε. Έτσι λέω εγώ το κατώ. Γιατί δεν το βάζουν. Μπαίνει στο γήπεδο. Δύο φορές αλλαγή. Και είναι άλλο πράγμα. Η έκφρασή του είναι άλλη. Η έκφρασή του. Στα μαγαζιά που πήγαινε πριν όμως, πάλι ο ίδιος το έχω πάει. Δεν πάει άλλος, να ξέρεις. Απλά μπαίνει σοβαρός αυτή τη φορά. Δεν γελάει όταν μπαίνει από την πόρτα. Τώρα είναι σοβαρός. Αυτό είναι η επικοινωνία. Να προσπαθείς το οτιδήποτε. Τον είδες εσύ. Να το μία φορά. Να τον φέρεις στα νερά σου. Μία φορά. Την επικοινωνία. Είναι πάντα. Να το προσαρμόζεις. Ναι. Δηλαδή, σκέφτεσαι αυτό το ΠΑΟΚ TV. Όπως ακριβώς είναι στο ΠΑΟΚ TV. Ναι. Να ήταν Άρης TV. Και να ήμουν εγώ. Ναι. Ο Σαββόπουλος, ο Τσαρούχας, ο Ζουμπούλης, να ήμασταν όλοι εμείς. Ναι. Τι θα λέγανε. Οι ίδιοι που αποθεώνουν το ΠΑΟΚ TV. Οι ίδιοι ακριβώς, τι θα λέγανε. Καλά, κράξιμο, εντάξει, οκ. Κράξιμο. Γέλιο, ανέκδοτα, ναι. Ναι, τα παίρνετε από τον Άρη, όλα αυτά θα λέγανε. Ναι, 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 ναι. Ναι. Και τι άλλο θα γινότανε. Πρώτο θα έβγαινε. Η εικόνα δεν ήταν καλή. Τι έγινε, Καρυπίδη δεν πλήρωσε στο λογαριασμό του ρεύματος και ήταν το ίντερνετ ναι, και έκανε διακοπές. Ναι, ναι, ναι. Η επικοινωνία λοιπόν στη Θεσσαλονίκη προσαρμόζεται ανάλογα με το ποια ομάδα είσαι. Ναι, καλά, αυτό εννοείται, ναι, εντάξει, ναι, οκ. Okay. Ναι. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο λέω και εγώ ότι η εκπομπή αυτή, η συγκεκριμένη, που βγαίνουν κάποιοι και κράζουν οτιδήποτε άλλο, είναι μια γροθιά στο στομάχι της προπαγάνδας. Καλό ήταν αυτό. Θέλω να χειροκροτήσω. Θέλω να χειροκροτήσω. Ναι. Αυτό μόνο. Μόνο αυτό. Αυτό. Θέλω να χειροκροτήσω. Ναι. Λοιπόν, όποιος θέλει, ναι, περιμένουμε απαντησούλα για το τι μπορεί να είπε πραγματικά στο λογίδριο που έβγαλε ο Ιβάν Ιγνατίεβιτς Σαββίδης εψέ το βράδυ. Παιδιά, γιατί έχω έχω κανένα δυο παίκτες που μου μιλάνε. Κάτσε, ελληνικά μιλάει ο Ιβάν. Όχι. Καταλαβαίνει όμως. Ναι, καταλαβαίνετε, ναι. Ποντιακά, όχι. Άκουσα ότι δεν θέλει και να μιλάει. Κοίταξε, τόσα χρόνια που, ναι, που είναι, φαντάζομαι ότι έχει μάθει. Ο γιος του, ας πούμε, δεν γράφει ελληνικά, γράφει γκρίγκλις. Ναι, μα θέλω να τον ακούσω.
Τι. Νομίζω δεν είμαι είναι μόνος. Είναι άλλο να ξέρεις ελληνικά, ναι, και να γράφεις ελληνικά, ναι, και είναι άλλο να μιλάς. Θέλω να τον ακούσω αυτό. Και ο... ναι. Ποιος θα σου πω τώρα. Και ο Ντιγκινή, τον είδα, που σου είπα, ναι, τον είδα... Όχι, σε το... Α, ο Νικολά πρέπει να μιλάει καλά. Τον είδα χθες το τέτοιο. Μιλάει καλά. Μιλάει. Στο τέτοιο που τον είδες, παίζουμε αυτό το τι δεν είναι. Στον ΕΔΟΕΑΠ. Δεν δημοσιογραφία. Έξω τον ΕΔΟΕΑΠ. Α, έξω... Α, στο κέντρο πήγα να πω, αλλά ναι, με έκοψες. Στο κέντρο. Ναι, στη Μισκή. Ναι, ήταν με τη σύντροφό του, νομίζω, κοπέλα του. Δεν ξέρω αν είναι παντρεμένο ή οτιδήποτε. Εκεί τι έχει κολλητή και με δημοσιογράφου ή τι πηγαίνει εκεί. Τι σχέση, ο ΕΔΟΕΑΠ είναι το ιατρικό, ρε. Ναι, το ξέρω. Πριν φύγω πήγα, πήρα χάπια. Ναι, στον ΕΔΟΕΑΠ. Δεν ήταν μέσα στον ΕΔΟΕΑΠ. Α, πε μου αγόρι μου έτσι. Στο κέντρο. Α, εντάξει, έτσι βλέπει εσύ, νόμιζα στον ΕΔΟΕΑΠ. Εγώ πήγα εκεί. Μιλάει ελληνικά κανονικά. Πού να γράψει. Φαντάζομαι, καταλαβαίνει ότι είναι βέβαια ξέν, δεν είναι Έλληνα, αλλά τα μιλάει, ναι, πολύ καλά ο άνθρωπος. Ναι, καλά ο Νικολά, είναι και πόσα χρόνια. Ναι, δεν ξέρει να γράφει ελληνικά. Ναι. Κάτω και να γράφει τώρα δύσκολο, μανίκηρε, εντάξει. Και να γράφει, οκ. Okay. Εσύ δεν ξέρει να γράφει αγγλικά. Μην τρελαθούμε. Ναι. Άλλο, ναι, εγώ τα ασχολήθηκα αρκετά όμως. Και ένα διάστημα συνέχεια. Αυτοί, ναι. Να ασχοληθούν και αυτοί. Τώρα δε, εντάξει, και δεν σου λέω για τον ποδοσφαιριστή. Ναι. Αλλά. Ναι, εντάξει, okay. Εντάξει, δεν μπορεί να είναι μόνιμη δικαιολογία επειδή τα μιλάω καλά. 10 χρόνια είναι, δεν είναι. Για τον παίχτη δηλαδή, γιατί λέμε. Καλά, 10 χρόνια στην Ελλάδα δεν μπορεί να μιλήσεις. Ναι, σωστό. Νιώθει ασφάλεια. Και οι επιχειρηματίες ειδικά, ναι, θέλουν να μιλάνε στη γλώσσα τους τη μητρική για να μην ξεφεύγει ούτε τελεία από αυτό που λένε. Ναι. Βέβαια, στη μετάφραση μπορεί να ξεφύγει. Τέλος πάντων, τι είπε, ναι, θα σου πω τι είπε. Τι φαντάζεσαι, εγώ δεν, ναι. Του ενθάρρυνε, λέει, για μένα να ενθαρρύνει ένα ποδοσφαιριστή υπάρχει μόνο ένα τρόπο. Να πέσει τον Μπακίρι. Τώρα, ό,τι και να πει ο Ιβάν, ό,τι και να πούνε οι αδερφοί Γκλέιζερ στη United, αν δεν ασημώσει, πιο καλά να του έστελνε την Μαρία, το πουλέν μου, τη γυναικάρα, που αρρωσταίνω, τρελαίνω, με πεθαίνω. Πιο καλά να έστελνε τη Μαρία, ναι, να πει παιδιά, αν περάσουμε αυτό. Τόσο. Εντάξει. Εκεί τόσο, δηλαδή, και... συγγνώμη, οι παίκτες του ΠΑΟΚ που έχουν τις απολαβές που έχουν και έχουν όλοι πριν. Εκεί έξτρα κοινό. Το... Έχουν, θέλει, πριν, ρε, έχουν πριν. Α, έχει, εντάξει, εντάξει, ρε Χρυσάφη. Και τι θα κάνουν, δηλαδή. Και κάτι παραπάνω τους γλυκένεις. Τους γλυκένεις, κάτι παραπάνω, λέει, δεν. Εγώ λέω ότι από τη στιγμή που πήγε και τους μίλησε για μια πρόκριση στο Europa League, ναι, σημαίνει ότι χρειάζεται τα χρήματα. Ναι, σαφώς. Να το σχολιάζω, ναι. Γιατί είναι 6-7-8 εκατομμυριάκια, έτσι. Ναι. Δεν είναι μικρό το ποσό. Ναι. Και είναι ο μόνος, δεν είναι ο μόνο ΠΑΟΚ άμα μπει στους ομίλους του Europa League και άλλοι αποκλείστηκαν όλοι. Ναι. Άρα θα πάρει μεγαλύτερο market pool. Καλά. Η ΑΕΚ κυνηγάει σήμερα το θάμα, ναι, των θαυμάτων. Επιστρέφει στα πάτρια, ναι, εδάφη, στην Τραπεζούντα. Άλλο ένα τρίμπαλο θα έχουμε. Ναι. 8:30 ο αγώνας. Παίζει και ο Στάριτς. Ναι, παίζει και ο... θα παίξει ο Ντάνιελ. Λογικά θα παίξει, έστω αλλαγή. Κανονικά έχει κάνει προετοιμασία ο Ντάνιελ. Το πουλέν μου, το λέω από τα χρόνια της Chelsea αυτό για τον Ντάνιελ. Και η αιτία που δεν πήγε η Αγγλία τελικό στο Euro, εκείνο εκεί, πριν 8 χρόνια, που εδώ πέρα πήγε γίνει ρημαδιό με το Βεντούρι, εκείνο το βράδυ. Τέλος πάντων, πλακωθήκαμε. Που το ανάψε ο Ρόι Χότσον εκτός αεροπλάνου τελευταία στιγμή, τον Ντάνιελ Σάριτς. Ήταν σε δαιμονιώδη φόρμα τότε. Η ΑΕΚ πάντως θα το παλέψει με τη βοήθεια του κομποσκινιού, των προσευχών, της Ορθοδοξίας, μέσα στην Τραπεζούντα, θυμίζω, 8:30 το παιχνίδι της ΑΕΚ, 8 του ΠΑΟΚ απόψε. Οι κουμπάροι ΕΨΕ δεν τα κατάφεραν. Βασικά, από ό,τι κατάλαβα εγώ, τα τελευταία 31 λεπτά, αυτό είδα, από το εψεσινό έασαμ στη λόδα μου από ΕΛ, 2-0, ημίχρονο 1-0, πρέπει να πέρασε ο ΑΠΟΕΛ τη γραμμή 3,5 φορές. Έτσι κατάλαβα εγώ, δηλαδή εννοώ κάπως με αξιώσεις, έτσι. Με το... Δεν έκανε καν σούτ. Δεν έκανε καν σούτ ο ΑΠΟΕΛ, ναι. Ένσον Άλβαρες, το γκολ ο Μεξικάνος, ο πιτσιρικάς έκανε ντεμπούτο και μάλιστα ως αμυντικό χαφ στο 43. Και η παικτούρα, ο Ντούσαν Τάντιτς, στο 80, τη χαριστική βολή, μετά από συνδυασμό ποιηματικό της δεξιάς πτέρυγας του Άγιαξ και απίθανη παλιά του Κλάσγιαν Χούντελαρ απέναντι, 30 παλιά, στόπ του Τάντιτς και εκτέλεση σε πρώτο χρόνο, σε δεύτερο χρόνο μάλλον. Σε πρώτο χρόνο. Ναι. Κλασικό γκολ του, τα έχουμε βαρθεί αυτά και με την Southampton, τέτοια κίνηση, ας πούμε, την έχουμε δει 30 φορές. Αυτό. Για έτσι ενημερωτικά στα άλλα παιχνίδια, Club Breeze Lincher 2-1, ημίχρονο 0-0. Και Σλάβια Πράγας, Κλούζ 1-0, ημίχρονο 0-0. Απόψε στις 7 η ώρα η κλήρωση των ομίλων του Champions League. Okay. Αύριο είναι του Europa League. Φαντάζομαι ότι ο Λίμπερο θα συνδεθεί ζωντανά με την κλήρωση των ομίλων του Champions League για να πάρετε μια γεύση. 5 εισιτηριάκια ΠΑΟΚ Πανιώνιος, Κυριακή στάδιο Τούμπας, ώρα 7. FM κενό, όνομα, επώνυμο. Δίπλα γράφεις ΠΑΟΚ και το αποστέλεις στο 54
2-10-5-20-6. Λοιπόν, παιδιά, θα χρειαστούμε εδώ, εγώ προσωπικά θα χρειαστώ δύο βοήθειες. Μία από τον Χρύσανθο για να μου δείξει κάτι και μία από το κοινό. Από το κοινό βασικά θα χρειαστούμε και οι δύο. Βάλαμε χθες το κουιζάκι με έπαθλο γυαλιά ηλίου ή οράσεως. Ποιο ήταν το προσωπάκι που έκλεψε την παράσταση στην πρώτη αγωνιστική της ελληνικής Super League. Και φυσικά η απάντηση δεν είναι άλλη από την Μαρία Σάτο Γκονζάλες, την πραγματικά κουκλίτσα, κουκλίτσα και λίγο είναι, διερμηνέα του Ισπανού προπονητή της Ξάνθης, του Κίκο Ραμίρεθ, που πραγματικά μας άφησε με το στόμα ανοιχτό και είναι ξεκάθαρα η θρακική απάντηση στην Μαρίνα Τσάλι του Ολυμπιακού. Μόνο που αυτή είναι της νέας γενιάς και γιατί θέλουμε τη βοήθειά σας. Πώς τη λένε? Μαρία Σάτο Γκονζάλες. Μπράβο. Είναι ελληνοχιλιανή, 23 ετών, ξεκάθαρα δείχνει 19, ξεκάθαρα, δηλαδή εγώ αν διάβαζα ότι είναι 19, για πλάκα θα το πίστευα, η οποία εγκαταστάθηκε με την οικογένειά της στην Κατερίνη πριν από 13 χρόνια. Πρώτον, αν ακούει η ίδια 2310-287-888, ας επικοινωνήσει μαζί μας. Αν δεν ακούει η ίδια, αν ακούνε συγγενικά ή φιλικά της πρόσωπα από την Κατερίνη, ας επικοινωνήσουν μαζί μας. Έτσι, μου την δείχνει εδώ ο Χρύσανθος, είναι η πρώτη βοήθεια, ο οποίος την είχε εντοπίσει νομίζω από ΕΨΕ ή προψε. Κατά όχι, από όταν η εφημερίδα παγοράζει κάθε μέρα, της έκανε τέτοιο, ναι. Της έκανε αφιέρωμα. Της έκανε αφιέρωμα. Το φως. Φως δεν παίρνω κάθε μέρα, συγγνώμη. Έχω να πάρω περίπου τώρα 2,5 μήνες. Παίρνω μόνο κάθε Τρίτη όταν έχει αφιερώματα σε ιστορίες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ωραία. Εδώ στη θάλασσα, αν αυτή η θάλασσα είναι Κατερίνη, εγώ θα κάνω. Μεγάλωσε λιγάκι αυτή με τη θάλασσα που είναι μέσα στο νερό. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν νομίζω να είναι Κατερίνη τόσο καθαρά. Αυτή η θάλασσα δεν είναι Κατερίνη. Mm. Με τόσο πετρίτσα και τόσο πεντακάθαρα νερά δεν είναι νερά της Πιερίας. Έτσι. Έχει παίξει μπάσκετ στον Πιερικό Αρχέλαο. Παίζει ποδόσφαιρο καταρχήν. Ναι, αλλά τώρα παίζει ποδόσφαιρο στην Βασίλισσα της Ξάνθης. Σωτήρη, την είδες? Θα σου φύγει μασέλα. Η διερμηνέας του προπονητή της Ξάνθης. Μην τη δει, δες την εδώ. Μην θα τη πάθεις πλάκα. Ελληνοχιλιανή. Ελληνοχιλιανή. Λοιπόν, μένει στην Ξάνθη μόνιμα, καθώς φυτά στο Δημοκρίτιο, στο τμήμα μηχανικών παραγωγής και διοίκησης. Οκ, τι άλλο να σας πούμε, αν ακούει η ίδια ή κάποιο φιλικό της πρόσωπο, συμμαθήτριά της, ο φίλος της, συμμαθητής, που θα πάρει αυτός να σου κλείσει ένα ραντεβού, με αυτά που λες. Γιατί γίνεσαι ηθικός αυτοργός σε πιθανή επίθεση εναντίον μου? Ναι, όχι, πες τι είπα, κάτσε, πες το πιθανή, βγάλω το. Ναι, το πιθανή. πες τι είπα. Όχι, προκάλεσε. Είσαι εσύ φίλος της. Δημιουργείς τέτοιο, δημιουργείς μια κατάσταση περίεργη για την κοπέλα. Τι λες? Το 1960 θα έπρεπε να την παντρευτείς, να την αποκαταστήσεις. Δέχεσαι? Συγγνώμη, ναι. Τώρα, ναι. Ναι, και κάνω 5 δουλειές. Χειρονακτικές όλες. Πλάκα μου κάνεις. Και τη στηρίζω. Πλάκα μου κάνεις. Τη στηρίζεις, ε? Δεν είπα. Πες μου τι είπα. Μετά από αυτό το ανερό θα τη στηρίξω εγώ. Ναι, τι δεν κατάλαβα, τι είπα. Που μπορώ άλλωστε. Πραγματικά. Δηλαδή θα τραθούμε τελείως. Παιδιά, δεν μπορεί. Κάποια ή κάποιος ακούει στον ομό Πιερίας που γνωρίζει τη Μαρία και απλά κολλάει να βγει. Ας φανερωθεί τώρα να μας πει 1, 2, 3 πράγματα τι ξέρει για τη Μαρία Σάτο Γκονζάλες. 2310-287-888. Να σου πω κάτι. Ναι, παλικάρι μου. Τα έπιπλα είναι χορηγία. Τα έπιπλα, τα Σάτο. Όχι, προφανώς έχεις. Είναι middle name, φαντάζομαι. Ναι, δεν είναι. Ναι. Okay. Το Γκονζάλες, σπάνιο όνομα. Είναι middle name και το άλλο επίθετο, προφανώς. Σπάνιο. Ναι, εντάξει, το Γκονζάλες τώρα, οκ. Τα εξής. Τηλέφωνο. Α, νόμιζα, sorry. Έκανε σωτήρι, νόμιζα, έκανε τέτοια κίνηση. Λέω τηλέφωνο, εντάξει. Τεχνική ποινή σου. Έξω μιλάει ο Παναγιώτης με τον άνθρωπο που σγίζει έντριτο κιλά από αυτόν, από τον ίδιο. Δεν μπορείς να μιλήσεις. Άμα είσαι χοντρός, δεν μπορείς να μιλήσεις. Ο Παναγιώτης πήρε πολλά κιλά πάλι. Πήρε πολλά κιλά. Ο Ασλαμάς μονίμως ξεφωνίζει τους άλλους ότι παίρνουν πολλά κιλά. Κι εγώ θέλω να πει πριν να δυνατήσω, κι εγώ.
Και εγώ το λέω. Και εγώ. Αλλά ο άλλος πήρε πάρα πολλά άρεση. Γιατί τον εκθέτεις τώρα. Το λέω με το διακαλό το λέω. Παναγιώτη, αλλά χτύπα τον. Διάβασε Τσαλτίδη τι λέει ο 501 λατρεμένος Παοκτσής σε δαιμονιώδη φόρμα εδώ και 1,5 μήνα, 2 μήνες. Ναι. Τι γράφει. Δεν φτάνεις. Μπορεί να ακούει ο γκέι κολλητός της. Έχει δοθεί εντύπωση. Ναι, καλά, όντως ξέρω πολλές περιπτώσεις κι εγώ. Πανέμορες κοπελίτσες να έχουν έναν γκέι κολλητό. Γι' αυτό σε έχω δει πολλές φορές με πανέμορφες κοπέλες. Το περίμενα, είσαι, το περίμενα. Καλά λέγε. Μόνο πότε θα πεθάνω δεν ξέρω. Καλά λέγε η γιαγιά μου. Έχει γκέι κολλητό. Ναι, καλά λέγε. Ναι, είναι κλασικό πακέτο αυτό. Παίζουν μπάλα μαζί. Συγγνώμη, είμαι πιωμένος, τις βλέπω διπλές ή είναι δίδυμες. Όχι, είναι δίδυμες. Α, είναι δίδυμες. Η Μαριάννα και η Σοφία. Α. Ζουν στην Κίνα. Ναι. Άντε ρε εσύ. Φίλε, αυτό είναι εμετικά δίδυμες. Συγγνώμη, νόμιζα ότι έχει γίνει σπλίτ στην εικόνα. Η χώρα μας με τα εκπληκτικά τους βίντεο στη μεγαλύτερη τουριστική αγορά του κόσμου. Εκεί όπου έχει σαρώσει ο Θόδωρος Καρυπίδης. Τα λέμε αυτά. Εννοείται. Εννοείται. Και δεν μπορεί να μπει ο Ιβάν. Ναι. Γιατί ως γνωστόν οι Ρώσοι στην Κίνα δεν μπορούν. Τεράστια δήλωση, Ανδρέα Φουστάνου. Αν τύχαινε, θα ξαναπαντρευόμουν. Δεν πέρασα και άσχημα στους γάμους μου. Μπράβο, ρε. Μπράβο, μπράβο. Δεν έχουμε πρόβλημα αν έχει γκέι κολλητό η κοπέλα να βγει ο γκέι κολλητός της. Ή ο straight κολλητός της ή ο φίλος της. Ή η φίλη της. Κανένα είμαστε, πρόβλημα. Ας βγει η ίδια. Ή ας βγει η ίδια, το είπαμε έτσι. 2310-287-888. Επίσης, μας ακούει πολλοί κόσμος στην Ξάνθη. Το διαπίστωσα. Ιδίης Όμαση και Ότης. Ας βγει κάποιος που την γνωρίζει από εκεί. Που σπουδάζει κοπέλα στο Παγκρίτιο. Στην Ξάνθη κάνει το. Παίζει και ποδόσφαιρο. Όχι, στην Ξάνθη είναι, πήγε πρώτα στην Ξάνθη για να. Πέρασε πανεπιστήμιο. Ναι, πήγε στην Ξάνθη και πρώτα, μετά, και μετά θα έρθει στη Θεσσαλονίκη. Τι να έρθει η Θεσσαλονίκη να κάνει μετά, αφού η κοπέλα. Όταν τελειώσει σχολή. Δεν το ξέρουμε αυτό. Α, δεν είναι. Μπερδεύτηκα ναι, με του παίκτες. Ζει εκεί καμία σχέση. Δεν είναι με δανεισμό. Ξάνθη. Α, όχι. Να έρθει εδώ μετά. Ναι. Φερέιρα ποιον έχει. Ειλικρινά πρέπει να ντρέπεσαι. Break. Ντρέπομαι για σένα πραγματικά. Break. Ντρέπομαι για σένα. Εσύ πουθενά. Έχω πάει με πιο πολλές γυναίκες. Θα το πάμε τώρα έτσι σιωπή. Μέχρι τις 12. Είναι αυτό που λες, χάνω τη μιλιά μου. Κάτσε. Είμαι πιο μεγάλος. Μάλλον λέω αλήθεια στο σύνολο. Δεν ξέρω στην ηλικία μου αυτός, γερός να είναι ο άνθρωπος, με πόσες θα έχει πάει. Αυτή τη στιγμή πιστεύω τώρα. Πιστεύω ότι πέρσι. Ναι. Πέρσι, ναι. Αυτός πήγε με τις πεντάπλασεις. Πρόσεχε τα πει, μην πει έχει πάει συνολικά εσύ. Ναι, τι ξαναπέσει τη βλακία που είπες, συγγνώμη. Αυτός πέρσι. Πέρσι. Έχει πάει με τις πεντάπλασεις από ό,τι πήγε εσύ συνολικά. Πρέπει να πήγαινε κάθε μέρα με 3,5 δηλαδή. Σωστό. Να βάλουμε ένα όριο ηλικία. Όχι, γιατί γυναίκες. Αυτός έχει πάει πέρσι ναι. Με under 40 ναι. Περισσότερες από όσες έχεις πάει εσύ. Όχι. 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 Όχι under 40 τώρα. Ναι. Κατάλαβα, ναι. Κατάλαβα, ναι. Γιατί σίγουρα αυτές που είναι 85 χρονών και ήταν under 40 τότε. Ναι. Έχεις περισσότερες. Ναι. Δεν μετράνε γυναίκες αυτές. Ποιες. Δεν έχουν ψυχή αυτές. Έχουν. Δηλαδή, εσύ άμα είσαι 80, τι θα λέω, α, δες ένα καραγκιόζο άντρα, τι θα λέω, δεν κατάλαβα, είναι και ασέβεια. Ένα μπαμπούγερο θα λες. Είναι ασέβεια αυτό, κάτσε, όχι, άντρας θα είσαι όμως. Θα φτάσουμε με το καλό στα 80. Ναι, να είσαι γερός, 105 να φτάσεις και να σε χαίρονται οι δικοί σου, αλλά δεν είναι έτσι, αγόρι μου, τα λες. Μάλιστα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Γυναικοκρατούμενη κοινωνία των μελισσών, με τέτοιες πας. Ανοίγουμε γραμμές, παιδιά. Μελίσια ηγκόμενες του Ασλαμί. Παιδιά, ανοίγουμε γραμμές. 2310-287-888 για όλες και για όλους. Όχι μόνο. Να μας πούν πρόβλεψη για το βράδυ. Έτσι. Και περιμένουμε φωνή. Φωνή που έχει για το βράδυ. Όχι επιθυμία, οι παοκτσίδες. Φωνή. Εντάξει. Και τι εικόνα φαντάζεσαι στο μάτς. Ο παδός της ομάδας πάντα την. Ναι, άλλο φωνή. Την επιθυμία. Δεν θέλουμε επιθυμία. Η φωνή επηρεάζεται από την επιθυμία. Λάθος κάνεις. Λάθος κάνεις. Και. Ο Σωτήρης αλλά και οι φίλοι του ΠΑΟΚ θα θέλαμε να σχολιάσουν αυτό που μου είπε εψέ το βράδυ ο παδός του ΠΑΟΚ. Άκου λέει να σου πω. Mm. Θέλω να περάσουμε λέει ναι εντάξει αλλά να πω λέει κάτι αν δεν περάσουμε. Θέλω λέει φίλε και άλλο πρωτάθλημα. Και από ό,τι βλέπω λέει η ομάδα σήμερα φέτος και όπως είναι και ο Ολυμπιακός
δεν μπορεί, λέει, με δύο πεπόνια κάτω από τη μια μασχάλη. Λέω καρπούζια είναι. Χωρίς τις μεταγραφές που θα έρθουν από τα 38 εκατομμύρια. Ναι, γιατί ο Ολυμπιακός θα πάρει 3-4 τώρα κανονικούς καλούς. Το λιγότερο 3, ο ένας είναι πολύ ταλέντο. Δεν ξέρουμε τίποτα. Αυτός ο Αργεντίνος, ο 19χρονος. Τα 38 εκατομμύρια αξιοποιούνται πολυπλεύρως. Ναι, σίγουρα. 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 Μου λέει, φίλε, το πρωτάθλημα, λέει, θέλω. Θέλω και άλλο πρωτάθλημα. Εντάξει. Φτάνει, λέει, με. Φτάνει, λέει, με 6 μάτς στην Ευρώπη, στα Europa League, ας πούμε. Αυτό αν θέλει το κρίνει και ο Σωτήρης. Ο φίλος πρέπει να ακούει. Μακάρι να βγει και όλο στο παιδί που μου μίλησε χθες το βράδυ. Εκεί βλέπουμε τα μάτς μετά το τέλος των αγώνων των Ευρωπαϊκών, του Champions League. Αν θέλει το παλικάρι, πολύ ευχαρίστως να τον ακούσουμε. Είναι πολύ... Η θέση του είναι. Είναι μία τοποθέτηση. Λέει, εγώ βλέπω ότι φέτος μαζί να παίζουμε κάθε Πέμπτη και να τρέχουμε σε μία κούρσα με δύο άλογα με τον Ολυμπιακό, δεν μας βλέπω. Εγώ, λέει, αν αποκλειστούμε απόψε, δεν θα χαλαστώ. Θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσουμε τι φωνές να τεκμηριώνουν. Τεκμηρίωση είναι αυτό βασικά. Αλλά... Στις 6, okay. Στις 7 παρατέταρτο, ο κακός υπουργός, υφυπουργός αθλητισμού, πολιτισμού και αθλητισμού της Νέας Δημοκρατίας θα συναντηθεί με τον Ιβάν Ιγνατίεβιτς Σαββίδη. Ο κύριος Αυγερνάκης. Ο κύριος Αυγερνάκης. Πού, εδώ θα γίνει, πού. 7 παρατέταρτο εδώ. Στο Μακεδονία Παλάς. Δεν ξέρω, δεν είναι το τόπο την υποθεσία. Και αύριο το πρωί θα συναντηθεί με τον κύριο Καρυπίδη. Και θα δουν μετά τον αγώνα μαζί, να υποθέσω. Ναι. Ωραία. Και μαζί με τον κύριο Καράβλου θα συναντήσει για την προσωπία του Ηρακλέως. Του Ηρακλέως. Μπράβο, ορίστε. Σας δίνει είδηση Ηρακλειδής. Δημήτρη, ακούς, Ηρακλειδέα. Έδωσε είδηση ο δημοσιογράφος. Με Καράουγλου. Έτσι. 5 εισιτήρια, παιδιά, ΠΑΟΚ Πανιώνιος. 5 εισιτήρια. Κυριακή 7 παρατέρου στα διτούμπα. FM και ονοματεπώνυμο δίπλα ΠΑΟΚ, αποστολή στο 54-526. Μέχρι να ανεβάσει τη φέτα ο Σωτήρης για να ακούσουμε τον ακροατή, δώσε μου τα ακουστικά μου. Ναι, σαφώς και μπήκαμε με το Μόχα, γιατί ο παίκτης κίνδυνος θάνατος για τον ΠΑΟΚ απόψε λέγεται. Μπόχα. Μόχα. Α. Τόσο απλά. Έτσι. Πάμε, πάμε γραμμές, Σωτήρη. Ναι, Σωτήρη, πάμε γραμμές. Πάμε, αγόρι μου. Ναι. Ναι, έλα, καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Λοιπόν, Μαρία. Ναι, αγόρι μου, ναι, τα κοινάρδια παδός του ΠΑΟΚ. Τα κοινάρδια παδός του ΠΑΟΚ. Στη ζωή. Όσο τώρα που έκανες αναφορά στον Αγγελόπουλο, πώς θα γίνεται ο Ντάρνος, τέλος πάντων, είτε αν είσαι κρεοπόλης, είσαι ωραίο παιδί, έτσι εμφανίσιμο, εντάξει. Αλλά είσαι ή κρεοπόλης που δουλεύεις πρωί, ας πούμε, σχολάς, τέλος πάντων, μεσημεράκι, είτε είσαι σερβιτόρες και δουλεύεις στο Κολόμπο ή στο άλλο το καραβάκι, να πούμε, βραδινός. Τι, πες μου, τι, ναι. Τι νούμερα θα έχεις, τα ίδια σε γυναίκες. Όχι. Αυτό λέω, αυτό, ναι. Αυτό λέω, εννοείται. Θα είσαι τριψήφιος όταν δουλεύεις βράδυ και αν είσαι κρεοπόλης πρέπει να είσαι πολύ τσάκαλο. Αγόρι μου, τα είπε όλα ο Νίκος Αργάνης, ο Νίκος Αργάνης στα ντουζένια του όταν έπαιζε. Τι είπε, θυμάσαι? Ακούω. Όχι, δεν θυμάμαι. Όταν έπαιρνε 30 όταν έπαιρνε ο Σαργκάνης 30 επιστολές την ημέρα από γυναίκες, ως goalkeeper στον Ολυμπιακό, είσαι πει. Που έβγαινε 3 μέτρα στο πέναλτι, ναι. Μπράβο, και δεν επανάληψε κανένας. Ναι, είσαι πει λοιπόν ότι αν ήμουν περιπτεράς δεν θα είχα δει γυναίκα. Έτσι είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, μην κορδεύεις τον Τάνο για 3,5 γυναίκες την ημέρα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τις επιδόσεις σου. Αυτά είναι αγόρι μου χαρίσμα της ζωής. Είναι πώς θα παίρνει η ζωή. Δεν κορόιδεψα, ρε φίλε. Αυτό. Όχι, εντάξει, επειδή το έφυξες. Εγώ πιστεύω ότι τον γουστάρει τα κοινάρδη. Επειδή, άκου να σου πω, ο αδερφός μου είναι 6 χρόνια μεγαλύτερος. Ήταν 20 χρόνια στη νύχτα. Εγώ ήμουν βοηθός. Ήμουνα, ξεκίνησα από Λάντζα, στον Μπούζιος. Ωραία, φίλε. 3.000 πιάτα έχω πλύνει. Τι να σου λέω τώρα. Πιάτα, ποτήρια εννοώ. Δηλαδή δεν θα είχα τις ίδιες αποδόσεις αν ήμουνα ένας λογιστής σε ένα λογιστικό γραφείο που είχα περάσει. Δεν το πρωί. Άρα εσύ, σαν Λάντζα στον Μπούζιος, έχεις πάει με πολλές γυναίκες. Αυτό που θες να πεις. Αυτό δεν είναι προσωπικό μου θέμα, τώρα καταλαβαίνεις. Εντάξει, δεν χρειάζεται να λέμε πράγματα τώρα. Ωραία. Εντάξει, ούτε φετζιλί και πουλάμε, ούτε τίποτα. Ωραία. Δεύτερον, Χρήσαθε, εχθές σε ρώτησα κάτι για μια άλλη συζήτηση που είχαμε κάνει χωρίς τον Μάριο, από για την εκπομπή. Και πήρα το θάρρος και σου μίλησα. Και σου είπα για απόλυση βαθμών εντός έδρας. Ήδη έχεις κάνει δύο. Το είπες θες αυτό. Το είπες θες αυτό. Θα ξαναπείς πάλι σε εμάς. Τι τους αφήνει αυτό. Θα ξανακούω το ίδιο με χθες συνέρηση. Τι. Αφού το είπες θες αυτό. Το είπες. Σαν να ακούμε επανάληψη είναι.
Και περιμένει άλλο. Ναι, ρε παιδί μου, του είπα, αλλά δεν μου απάντησε. Τι να σου απαντήσω. Θα ήθελα να μου απαντήσει. Ναι, έχει δύο απώλειες ήδη βαθμών. Θα χάσω το πρωτάθλημα. Το όριο maximum για να έχει επιτυχία, αγωνιστική επιτυχία. Ποια είναι η αγωνιστική επιτυχία, δηλαδή, στις 26 αγωνιστικές. Ποια είναι η δικιά σου για φέτος. Να πάρω το κύπελο και να βγω τρίτο-τέταρτος. Να πάρει το κύπελο. Και να βγω τρίτο-τέταρτος. Τριωτέτατος, ναι. Αυτό είναι επιτυχία. Ξέχασε την. Γιατί ποιος θα την πάρει. Αλλά δεν νομίζω. Τριτοτέταρτος είπα. Τριτοτέταρτος είπα. Εγώ λέω τέταρτο-πέμπτος. Δεν έχει καμία διαφορά άμα βγεις τέταρτο-πέμπτος ή τριτοτέταρτος. Δεν έχει καμία σχέση. Το τρίτος με το πέντε, το τρία με το πέντε, το τρία με το πέντε έχει διαφορά. Το τέσσερα με το τρία και το τέσσερα με το πέντε δεν έχει. Η πέμπτη θέση είναι φύρα για την Ελλάδα να βγει, η ελληνική ομάδα στην Ευρώπη. Είμαι από τους λίγους που το λέω εδώ και χρόνια. Δεν ξέρω, Μάριε, συμφωνείς, το έχεις ακούσει ξανά να το λέω. Και τι να είναι φύρα. Ναι, αλλά άμα δεν είχε πάρει ο Άρης, αν δεν είχε πάρει ο Άρης δύο νίκες και μια ισοπαλία, εσύ πάλι με κανένα άγια. Δύο νίκες και μια ισοπαλία πήρε. Και πήγες και έγασε από τη Σλόβαν εσύ. Τι την πήρε. Τι την πήρε. Τι την πήρε περισσότερο από σένα έχει πάρει φέτος. Ρε αγόρι μου, έχεις. Όχι αγόρι μου! Άρα τι είναι φύρα! Πώς είναι φύρα! Φύρα είναι ρε εσύ, ο Ατρόμητος με την Μπρέστ πέρυσι αποκλείστηκε να πούμε στον πρώτο γύρο, δεν καν πέρα, τουλάχιστον φέτος πέρα. Τον αδικείς, είπε ο Ρωμανίστα τον αδικείς στον Ατρόμητο, τον κυνηγάς άδικα τον Ατρόμητο, το είπε ο Ρωμανίστα όταν... Όχι ρε φίλε, αφού αποκλείστηκε την Μπρέστ πέρυσι να πούμε. Έγινε τα κοινάρτη, πάμε επόμενη γραμμή. Και εσύ αποκλείστηκες από την Έστερσουτ πρόπερση, τι πάει να πει αυτό δηλαδή. Ναι, το άξιο, και το εγώ αποκλείστηκα από την Κοπρίβνιτσα, όπως το λένε αυτοί κάποτε. Τι πάει να πει αυτό δηλαδή. Πάμε στην επόμενη. Καλημέρα, αδερφέ. Ναι, καλημέρα, φίλε, ξύπνα. Γεια σας, λέω, καλημέρα. Καλημερίζουμε κύριο Κώστα. Ο παδό του Πιερικού, φίλαθρο της ΑΕΚ. Ναι. Πάμε κύριε Κώστα. Αυτή την πιτσιρίκα αυτή, στην Κατερίνη εκεί, την έχεις κοζάρει, την ξέρεις. Από μια πιτσιρίκα. Δεν άκουσα τι είπες. Την πιτσιρίκα αυτή που είναι την Κατερίνη, την Ελληνοχιλιανή, τη Μαρία, που είναι η διερμηνέα του Ισπανού προπονητή της Ξάνθης. Την ξέρεις, την Κατερίνη μένει με την οικογένειά της εδώ και 13 χρόνια. Όχι. Όχι. Λοιπόν, ωραία. Εγώ θα δω μισή ώρα σήμερα τον ΠΑΟΚ. Μισή από ώρα. Από τις 8 μέχρι τις 8.30. Σωστό. Από τις 8.30 μέχρι τις 9 παρα 5. Θα δω την ΑΕΚ. ΑΕΚ, σωστά. Και στις 9. Αρχίζει σήμερα το ένα Diamond Link από τη Ζυρίχη. Α, από Ζυρίχη. Σε Ζυρίχη τώρα, ναι. Έτσι. Ήτανε νομίζω στο Παρίσι πριν λίγες μέρες. Ναι, στο Παρίσι τώρα είναι από τη Ζυρίχη. Ναι. Ερώτηση. Ποιο μαγαζί είναι αυτό στην Κατερίνη που στις 8 και 28 θα γυρίσει και θα δείξει ΑΕΚ. Πες μου να πάω κι εγώ. Εδώ το μαγαζί που, είναι, που είμαι δίπλα. Δίπλα, ναι. Ο επάνω όροφος είναι για τους παοξίδες. Α, που είναι λίγοι, καμιά 5-6 άτομα, ναι, σωστό, ναι. Καλό, σωστό. Το πατάρι δηλαδή. Το πατάρι, στο μικρό, στην μόρμα, ναι. Και ο κάτω, και το ισόγειο, ναι. Είναι για τους υπολείπους. Για τους υπολείπους, δηλαδή, είναι κάτω καμιά 200 άτομα, που είναι Ολυμπιακός. Όχι, δεν είναι 200 άτομα. 100! Είναι, δεν είναι, το πατάρι χωράει, ας πούμε, 20 άτομα. Πάνε 20 παοξίδες απάνω στην μόρμα, στο πατάρι, στο χαμηλοτάβανο κιόλας, καπνίζουν, κάνουν, γίνονται ντουμάνια. Και κάτω είναι στην άπλα, είναι Παναθηναϊκή, Ολυμπιακή, Αεξίδες. Αυτό είπα. Ναι, ναι, ναι. Αυτό ναι. Είπα και εγώ. Ρε. Θα, λοιπόν, το, ναι. Το μαγαζί πώς λέγεται, πες μου λίγο. Α, δεν έχει όνομα. Είναι, α, είναι μια καφετέρια. Καφετέρια. Το οποίο έχει το όνομα του ιδιοκτήτη. Μίτσος. Και ακριβώς απέναντι είναι το Super 3 του Άρη. Και, α, είναι και ακριβώς απέναντι. Ναι, ωραία, ωραία ονομασία. Έναντι Super 3, ωραίο. Εγώ θα το παλέψω σήμερα να έρθω, αλλά θέλω να καθίσω κάτω όμως. Κάτω, με πας πάνω, κάτω. Με όλους εσάς θέλω να είμαι. Εάν έρθεις, ναι. Θα είναι ασέβεια να πάω να δω τον Diamond Link. Α, εννοείς, όχι, ειλικρινά δεν με ενοχλήσει. Με συγκινείς, ειλικρινά, το λες μόνο και ανατρίχιασα, με συγκινείς. Αλλά μη στενεχωριέσαι. Θα το δεχθώ. Γιατί είναι, ξέρω τη δίψα σου για το Στίβο. Την ξέρω και τη σέβομαι, ειλικρινά. Εντάξει. Ναι. Δεν θα έρθω για σένα. Θέλω να ζήσω αυτή την εμπειρία στην Κατερίνη, στριμωγμένη πάνω 20 παοξίδες στο παταράκι και κάτω στην άπλα, στην άνεση, οι άλλοι 100.
από όλες τις άλλες ομάδες. Όχι, δεν είναι 100. Καλά, τι μαγαζί είναι αυτό, ρε. Πόσα άτομα είναι, 20 πάνω και 21 κάτω, τι μαγαζί είναι αυτό, ρε, κύριε Κώστα. Και κάτω ένα μαγαζί με μπατάρι και κάτω χωράει 80? Άλλα τόσα. Άλλους 20? Ναι. Αυτό δεν είναι μαγαζί, ρε φίλε, αυτό είναι μινιατούρα. Δεν είναι μινιατούρα. Αυτό είναι το σπίτι της Μπάρμπι, πιο πολλούς χώρα. Μάτια μου, της Μπάρμπι, πιο πολλά άτομα χωράει. Της Μπάρμπι και καλά, δεν είναι, δεν έχουμε την πολυτέλεια τη δικιά σας στη Θεσσαλονίκη να έχουμε μαγαζιά 150 θέσεων. Ποια πολυτέλεια, ρε. Αυτό είναι ένα μαγαζί γειτονιάς. Ναι. Μια καφετηρία γειτονιάς. Ορίστε, λέει εδώ ο 500 είναι ο Παοξής, μήνυμα. Άλλοι ρατσιστές εκεί στην Κατερίνη. Στο πατάρι μας ανέβασαν. Όλοι μαζί και ο Βρωμιάρης μόνος. Το παιδί δίκιο έχει τώρα εδώ ο Παοξής. Ο 501. Όχι ρε παιδί μου, ίσα αυτοί το ζητήσαν. Α, ζητάνε οι Παοξίδες, ήταν στο παταράκι πάνω, κλεισμένοι. Αυτοί τους ζητάνε. Κατάλαβα. Το πατάρι. Όχι μόνο αυτόν τον αγώνα και του πρωταθλήματος. Το πατάρι της αμαρτίας. Γενικά. Ναι. Αυτοί ζητάνε και θέλουν οι ίδιοι να είναι συγκεντρωμένοι, οι ίδιοι οι Παοξίδες, να μην έχουν άλλους. Το καταλαβαίνω, είναι και βίτσιο αυτό. Αντίθετος. Ωραία. Εντάξει. Και ακριβώς απέναντι είναι τα γραφεία του Super 3. Δεν ξέρω αν ο Χρήστος έχει έρθει καμιά φορά στην Κατερίνη στο σύνδεσμο του Super 3. Δεν είδε, βγήκε τώρα έξω. Υπάρχει ρεπορτάζ για τον Άρη. Τρέχει το ρεπορτάζ του Άρεος. Δεν το γνωρίζω. Ναι. Εντάξει. Έχω να έρθω πολλά χρόνια στην Κατερίνη. Θέλω να έρθω. Θέλω να έρθω ειλικρινά. Θα είσαι σίγουρα το βασικό κίνητρο. Σου το λέω ξεκάθαρα. Δεν τίθε θέμα. Να δω ξανά και την πόλη. Μπορείς, τη δω με άλλη μαχή. Παπαδόπουλος με τον Παλιοκαιρίσιο έχουν έρθει πάντως. Το θυμάμαι εκεί, δεν μπορούσα να έρθω εγώ μωρέ. Είχα τρεχάματα άλλα εκεί, είχαμε άλλους καημούς. Ωραία. Εντάξει. Του Ζαγόρα τον κάνω πλάκα και του λέω. Θα δείσεις να δεις με χρυσάνθεμα, του λέω. Και μου λέει τι είναι αυτά που λες. Όχι μωρέ, μην χτύπα ξύλο, μη. Θέλω να σε δω, μου έλειψες, ειλικρινά θέλω να σε δω. Και θέλω να δούμε μαζί, θέλω να δούμε μαζί ταινία. Ειλικρινά το λέω. Για πλάκα του λέω. Α, το τώρα βάζει μια Φόριος νούμερο 4 με τον Jason Statham. Με τον Jason Statham, μια περιπέτεια. Ναι, αυτό το, ναι. Ταραντίνο είδες? Είδα, είπαμε. Το είδες. Είδα, αφού κάναμε σχόλιο. Να το ξέχασα. Δεν μ' άφησε να συνεχίσω. Ναι. Λοιπόν, είδα, εντάξει. Ναι. Αλλά εγώ τον Ταραντίνο τον ήξερα διαφορετικό. Τώρα, ο Ταραντίνο ήταν στην τελευταία μισή ώρα της ταινίας. Εσύ το θέλεις βία συνέχεια, δεν είναι τώρα ο άνθρωπος βία, έχει άλλα πράγματα η ζωή, δεν είναι, εντάξει. Ναι, τώρα υπήρξε προσπάθεια απενοχοποίησης. Ναι. Ωραία. Ωραία κύριε Κώστα, να είσαι λοιπόν, καλά. Να είσαι καλά ματιά. Γεια σας, θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά, καλημέρα. Για να πάμε στο διάλειμμα σιγά, έτσι μην το τρώμε. Μένουν 31 λεπτά. Αρκετά νομίζω από τον χρόνο αυτού του κόσμου για να διεκδικήσεις το ένα από τα 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Πανιώνιος. Έχω την αίσθηση ότι ξεκάθαρα περιμένει ο κόσμος τι θα γίνει απόψε. Και είναι, να πούμε και την αλήθεια, είναι το τελευταίο πουσουκού του καλοκαιριού, είναι η αλήθεια. Το τελευταίο. Δεν θα έχει, φαντάζομαι, την μετακίνηση που είχε το προηγούμενο, που είχε... Πήγανε κόσμο, ρε παιδί μου, παρά το ότι. Εντάξει, οκ. Στραβά κουτσά πήγανε. Είχαμε 24, 25 ήταν εκείνο, 24 νομίζω. Αυτό εδώ τώρα πάντως είναι το τελευταίο. Κάποιο κόσμο θα φύγει. Εντάξει, είναι το τελευταίο. Αν και η Θεσσαλονίκη έχει αυτό το 23-25, λες και μπαίνει φραγμός αν τελειώνει το καλοκαίρι. Στη Βόρεια Ελλάδα τελειώνει το καλοκαίρι πολύ, πολύ πιο γρήγορα. Κάτω δεν είναι έτσι. 8-21, ποιο είσαι, στέλνει μήνυμα, αν θα πήγαινα ποτέ διακοπές στη Σκοτίνα. Προφανώς. Με αφορμή την αναφορά ΕΨΕ, όταν βγήκε ο ραπ με τον Κουλ. Προφανώς εκεί το πας, αν δεν κάνω λάθος. Φίλε, στη Σκοτίνα θα πήγαινα διακοπές μόνο αν μου το ζητούσε η Σκάρλετ Γιόχανσον η ίδια.
Δηλαδή να κοιμόμαστε εκεί μαζί, να είμαστε μαζί. Μου έλεγε, θα με έχεις μόνο αν πάμε στη Σκοτίνα. Όχι κάποια που να είναι ίδια η Σκάρλετ Γιόχανσον, να είναι η Σκάρλετ Γιόχανσον. Στο λέω ειλικρινά. Στη Σκοτίνα διακοπές, και εγώ όταν το άκουσα για τον Νίκο, σοκαριστικό. Πραγματικά, πραγματικά σοκαριστικό. Ή μάλλον από τον Νίκο να πω την αμαρτία μου, δεν με φινιδίασε. Δεν με φινιδίασε. Αλλά είναι ναι, τραγικό. Προτιμώ να πάω πουθενά, ξεκάθαρα. Αυτά. Πηγαίνουμε τελευταίο break, να πούμε και δύο κουβεντούλες πάλι σχετικά με Ταραντίνο, με Σωτήρη Δασκαλάκη, ο οποίος είδε εψέ την ταινία. Οκ. Okay. Και επιστρέφουμε με γραμμές ανοιχτές 23-10-287-888. Κι όμως φίλε, τόσα χρόνια στη Χαλκιδική, δεν έχω πάει. Κάρε, Άγιο Μάμα, έγινε αυτό. Τι είναι όχι, και ώρα δεν και έγινε, άλλο. Δεν έγινε. Τι είναι αυτό που είναι σαν λαϊκή απαντάτε. Άλλο. Το παζάρι είναι αυτό. Όχι, το πανηγύρι είναι αυτό. Το πανηγύρι. Και την άλλη εβδομάδα και εκδηλώσει και συναυλίες και τέτοια. Α, πέρυσι θα μου πήγε ο Παοξής. Σε μια εβδομάδα έβγαλε όσα παίρνει Μηνιάτικο από τη βασική του δουλειά. Ναι. Χαμός γίνεται. Μια εβδομάδα. Λέω το εξής, ότι. Στον Άγιο Μάμα, χαμός. Τόσα χρόνια και δεν έχω πάει. Μια φορά είχα πάει. Βέβαια, εγώ με πρώτο πόδι, όχι δεύτερο γι' αυτό. Ναι. Πρέπει να πήγα μία φορά. Δεκαετία, μέσα του 80 πρέπει να ήταν, αν θυμάμαι καλά. Και γινόταν χαμός. Σε λίγο, αν δεν κάνεις αυτό που πρέπει σήμερα, θα έχεις τέτοιο το ανάλογο πρόβλημα. Έλα. Εντάξει, μην το κάνεις, οκ, εντάξει. Τι μην το κάνεις. Αυτή είναι η κόρη του Λευτέρου του Παταζή. Ναι. Χρυσός και Απόστολος. Λοιπόν, παιδιά, τι μας μένουνε. Μου ζητάει χρήματα. Ναι. Α, καλό! Όπα, τι έκανε τώρα. Διάβαστο, Λευτέρης Πανταζής. Δήλωση. Η κόρη μου τελευταία δεν μου ζητάει χρήματα. Άρα η κοπέλα βγάζει μόνη της τα προστοζήν. Έτσι. Έτσι. Τι να ζητήσει. Ή έχει βρει χορηγό. Τι να ζητήσει, ρε Λευτέρη. Δηλαδή, άμα έρθει στη Λίτσα 19 χρονών και πει μπαμπά, δεν θέλω άλλο τέτοιο. Γιατί έχει Φεράρι ο φίλος μου. Και επίσης, να το, γι' αυτό πάρα 5 ευρώ. Έχει βρει λεφτά. Η κόρη μου λέει ετοιμάζει άρωμα για άντρες και γυναίκες. Άρα γι' αυτό δεν χρειάζεται. Δεν λέει η κόρη μου εκεί. Α, η κόνη μου. Συγγνώμη. Η κόνη μου. Sorry, συγγνώμη. Η σύντροφός του. Όμικρον 2 νι γιώτα. Συγγνώμη εγώ. Συγγνώμη εγώ. Η κόνη μου, ναι. Λοιπόν, αδέρφια, μένουν 21 λεπτουδάκια. 20 λεπτουδάκια, εντάξει. 5 εισιτηριάκια. ΠΑΟΚ Πανιώνιος. Κυριακή στάδιο Τούμπας. Ώρα 7. FM και όνομα επώνυμο δίπλα ΠΑΟΚ. Αποστολή στο 54526. Ανοιχτές γραμμές. 23-10-287-888. Από κινητό 6-9-45. Υπόλοιπα ίδια. 2-87 και 3 οκτάρια για να ακουστεί η τρυφερή φωνούλα σας. Η συνάντηση με την αντιπροσωπεία του Ηρακλή και τον Θόδωρο Καράογλου με τον Λευτέρη τον Αβγενάκη. Μάλιστα. Θα γίνει μετά τη λήξη του μάτς στην Τούμπα. Αν πάει παράταση. Λέμε ρε δούμε, δεν είναι κάτι τρελό. Αν πάει παράταση. Και πάει και μπενάλτια. Δηλαδή θα βρεθούν γύρω στις 11.30 με 12 παρατέταρτο. Εντάξει, θα κοιμούνται όρθιοι όλοι. Και ο υπουργός και όλοι. Εδώ κοιμάσαι 2 χρόνια εσύ με τον Ηρακλή, δεν έχεις κάνει τίποτα. Σε πείραξε θα κοιμηθούν σήμερα το βράδυ. Ενώ με τον Καρυπίδη 10 το πρωί. Φίλε, ο Καρυπίδης όπως βλέπεις είναι υπαρκτό πρόσωπο. Και αυτό πολύ νωρίς. Μιλάμε για ιδιοκτήτη ομάδας. Και αυτό πολύ νωρίς. Πρέπει να ξυπνήσει 8 η ώρα ο άνθρωπος. Ναι, συνήθως αυτή την ώρα ξυπνάνε και πάνε στα γραφεία. 8 και 10. Δεν μου λες, την ίδια στιγμή πες μου λίγο ο Ηρακλής. Αντιπροσωπεία του ποδοσφαιρικού Ηρακλή. Ποιος. Θα είναι. Η επιτροπή που είναι αυτή, ρε. Ποιος. Θα είναι ο Θεός, θα είναι ο Θεός είναι στον Ερασιτέχνη. Ο Πετρίδης, ο Κωνσταντίνος, δεν είπατε το που είναι χρόνια στο λογιστήριο. Σε ρωτάω εγώ, αντιπροσωπεία του ποδοσφαιρικού Ηρακλή. Ποιοι. Αυτή που είναι αντιπροσωπεία, ρε. Αυτή που είναι αντιπροσωπεία. Πρώην ποδοσφαιριστές. Πρώην ποδοσφαιριστές. Κάποιοι πρώην παράγοντες. Ωραία. Φίλαθλοι. Θα γίνει και μια συνάντηση του Λίμπερο με τον Αβγενάκη. Ναι. Μια αντιπροσωπεία του Λίμπερο. Ναι. Ωραία, πρέπει να πεις εσύ ποιοι είναι. Αντιλαμβάνεσαι, ναι. Αυτό δεν αντιλαμβάνεσαι γιατί το αντιμετωπίζεις στον Ηρακλή μια χαλαρότητα. Βγει ο άλλος να λέει γιατί δεν κάνουν. Ποιοι! Ο Καράογλου. Ξέρεις γιατί δεν γράφει όνομα. Ο Καράογλου. Ξέρεις γιατί δεν γράφει όνομα. Γιατί. Γιατί όταν κανονίστηκε η συνάντηση, ναι. Δεν ξέρανε ποιοι θα πάνε. Λογικό. Λογικό. Ο Ιωακιμίδης ήθελα να πω, ο Ιωακιμίδης, τώρα θυμήθηκα, ο άνθρωπος. Γιατί αυτό λέει το πρωτοκόλλο. Ο Ιωακιμίδης είναι που είναι χρόνια. Έχει μείνει μόνο στο δεύτερο συνθετικό. Τι ωραία αυτή η φώκια στην Αλόνη, ώρα. Συγκλαίω, τη βλέπω τόση ώρα. Ψυχή. Πανέμορφη. Σου μοιάζει πάντως. Πανέμορφη, ρε η φωκίτσα. Πανέμορφη. Το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου. Έτσι.
Έγιο άτον αυτόν τον καρατόμησε νομίζω τέτοιος, ε. Ποιος? Ο αρχηγός ΓΕΘΑ. Ποιον? Τον στρατιωτικό με το που σκότωσε στο Αίγιο με το αυτοκίνητό του το τροχαίο. Την γιαγιά με τον εγγονό, νομίζω. Τον διώχνουν από το στρατό, κάτι τέτοιο. Έχει σημασία αν παλαιότερα έχει αθωωθεί ή οτιδήποτε άλλο. Καλά, αυτό άλλο δεν ξέρω. Okay. Πάμε στη γραμμή, καλημέρα. Ναι, καλημέρα. 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 Αποστόλης, οπαδός του ΠΑΟΚ από τη Μεγάλη Βρετανία, από τον Μπέρμιγχαμ. Ναι, πάμε. Τι φτιάνετε, καλά είστε. Καλά, καλά, Αποστόλη, καλά, αγόρι μου, καλά. Άντε, καλά να είστε. Ναι. Χρήσανθε, ο Ολυμπιακός έχει πλέον πλήρως τη διαιτησία, έτσι. Όχι. Πλήρως. Τι όχι, ρε φίλε. Όχι, τι όχι, ρε φίλε. Όχι, δεν την έχει πλήρως. Υπάρχουν φύλλα προσκύμενοι στον Ολυμπιακό, υπάρχουν φύλλα προσκύμενοι σε άλλες ομάδες. Υπάρχουν φύλακες. Και ο Κουμπαράκης και ο Τζοβάρας παίζουν κανονικά, φίλε. Τώρα, γιατί ο Τζίλος δεν παίζει κανονικά. Ποιος? Ο Τζίλος. Που καθάρισε τον Άρη. Εντάξει, έχεις το ζόρι σου με τον Άρη, το καταλαβαίνω. Όχι, κανένα ζόρι μου με τον Άρη δεν έχω. Δεν γίνεται η προπαγάνδα σας μονίμως. Ο Κουμπαράκης και ο Τζοβάρας κάναν λάθος. Ο Τζίλος έκανε λάθος. Διαμόρφωσαν και οι δύο αποτέλεσμα. Γιατί λες μόνο για τον έναν? Και το άλλο το λες ζόρι του Άρη. Όχι, φίλε, του Τζίλου είναι χειρότερο. Το Τζίλου είναι χειρότερο. Γιατί δεν λέει στο διαιτητή να πάει να το δει. Δεν μπορεί να είναι. Αλλά επειδή ο Τζίλος είναι δικό σου, δεν το λες. Δεν μπορεί να είναι χειρότερο από το να κόψεις μία φάση και να μην τη δείξεις. Χειρότερο είναι. Την έκοψε τελείως. Δεν ενημέρωσε καθόλου. Χρειάζεται, όπως το κάνανε, έχει δίκιο. Φαίνεται να έχει πιο πολύ δίκιο. Δεν με νοιάζει, ρε φίλε. Κάνα λάθος και δύο. Κάνα λάθος και δύο. Λοιπόν. Και να σου πω και στην τελική. Πρόεδρος στην ΕΠΟ είναι ο δικός σου κατά δήλωση του Ιβάν. Αυτός είναι προϊστάμενος της ΚΕΔ. Να πάει να του στείλει. Αλλά. Άσε με να μιλήσω λοιπόν. Μην είναι στον ακροατή, επιτίθεσαι ακροατή. Ο γραμμένος δεν έχει καμία εξουσία πάνω στην ΚΕΔ. Η ΚΕΔ είναι μέσα του Θοδωρίδη. Τότε γιατί μας πρίξατε, ρε φίλε. Γιατί μας πρίξατε να έρθει ο γραμμένος τότε. Πρίξατε, μην είναι τον άνθρωπο. Με τον ίδιο τρόπο που. Απάντηση δεν είναι, δεν λαμβάνω. Άρα μου λες ότι ο γραμμένος είναι ένας πρόεδρος στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία υποχείριο. Αυτό λες. Λέω ότι δεν έχει καμία εξουσία πάνω στην ΚΕΔ. Από πού και πώ το λες αυτό. Προϊστάμενη αρχή είναι η ΕΠΟ. Στην UEFA, ρε, από την ΕΠΟ κάνεις λάθος, από την ΕΠΟ πληρώνεται. Καλά, εντάξει, τέλος πάντων. Με τι καλά. Εγώ βλέπω ότι ο Ολυμπιακός έχει βρει μια χαρά του. Εγώ βλέπω ότι βλέπεις τον Μπούρμπουλο να έρχεται και άρχισες πάλι να κλαις. Εγώ αυτό βλέπω. Κοπ. Αποκλείεσαι από τον Άγιαξ, σε καθαρίζει η UEFA. Χάνεις από τη Σλόβα Μπρατισλάβα, φταίει η UEFA. Πάει να περάσει. Η UEFA θέλει να. Ο Θόδωρος. Πάμε με το παραμύθι. Εσύ. Πέρσι το ίδιο παραμύθι με τον Θόδωρο Θοδωρίδη. Το ίδιο παραμύθι με τον Θόδωρο Θοδωρίδη το λέγανε οι Ολυμπιακοί. Χάνανε οι Ολυμπιακοί. Ο Θόδωρος Θοδωρίδης έφταιγε. Δρόμο, βρήκαν το δρόμο. Ακόμα και σε αυτό, copy-paste του Ολυμπιακού είσαι. Ω, βαρύ. Βρήκαν το δρόμο. Μια χαρά. Μια χαρά το βρήκα το δρόμο, Χρύσανθέ μου. Έχουν βάλει και μπροστά το γραμμένο ότι είναι ο δικός μας, κάνουν τις δουλειές τους μια χαρά. Ο Ιβάν τον έβαλε μπροστά το γραμμένο ότι είναι δικός σας, όχι αυτή. Έχουν το ρόλο του θύματος και η διαιτησία είναι δική τους ξεκάθαρα πλέον. Φέτος θα δούμε, φίλε, όργια. Εσύ έχεις τη δική σου την νοοτροπία, ρε παιδί μου. Αφού λοιπόν είναι. Περίμενε, φίλε, λίγο. Αφού λοιπόν, περίμενε ακριβώς αυτό. Αφού λοιπόν η διαιτησία είναι δική τους. Και αφού εγώ είμαι Γιουσουφάκη του Ολυμπιακού και τα συμφέροντα του Ολυμπιακού είναι και δικά μου, γιατί δεν μου έδωσε το πέναλτι? Να μαλώσεις με το αφεντικό σου, να σε πω τώρα. Περίμενε το, περίμενε βαρύ, αυτό. Βαρύ, αυτό τώρα δεν είναι βαρύ, λογικό, φίλε. Βαρύ. Λες τις μπουρδες σου ότι είμαι Γιουσουφάκη του Ολυμπιακού και τα συμφέροντα, αλλά στην ουσία του πράγματος, στην ουσία του πράγματος με αδίκησε. Πώς γίνεται, τι από τα δύο ισχύει. Ναι. Ωραία. Σε αδίκησε. Ωραία, λέω κι εγώ λοιπόν ότι το ίδιο ισχύει για σένα. Να μαλώσουμε τα αφεντικό σου. Εντάξει. Σε κορόιδεψε. Απλά βαρύ. Εγώ βλέπω ότι μετά από. Εγώ βλέπω ότι ξεφτιλίζεστε. Ξεφτιλίζεστε με τις μπουρδες που λέτε, τις προπαγάνδες. Ξεφτιλίστηκες, Αποστόλη. Ξεφτιλίστηκες. Γιατί προσπαθείς να περάσεις ότι είμαι του Ολυμπιακού και με έσφαξε ο Τζίλος. Και δεν βγαίνεις να το πεις, Αποστόλη μου. Με έσφαξε. Άρα είμαι με τον Ολυμπιακό και θα με ευνοήσει, αφού λες ότι ελέγχει τη διαιτησία. Ή δεν είμαι. Ας τον αποφασίστε. Όχι. Ας τον μιλήσει, ακούγονται όλη μέρα και όλη νύχτα. Εδώ δεν είναι ΠΑΟΚ TV. Ούτε ΠΑΟΚ FM. Ωραίο. Καλό. Αυτό μ' άρεσε. Τα δύο τελευταία μ' άρεσαν.
Ναι, αλλά η φωνή ακούγεται δυνατά. Γιατί εγώ δεν μπορώ να φωνάξω. Η φωνή πολύ ακούγεται δυνατά και υπάρχει ευκρίνεια. Ρε, σε βάσω λίγο, Αποστόλη. Μίλα ρε παλικάρι μου, να σε ακούσουμε εσένα τον Μπέρμπιχα. Τίποτα. Πάλι. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ο Ολυμπιακός που πέρσι τα είχε με τον Θοδωρίδη, φέτος βρήκε το δρόμο. Και εξού και το καροτσάκι που τον πήγανε στην UEFA. Και εξού και ό,τι γίνεται πλέον στην ελληνική διαιτησία. Που κακώς λες ότι ο Γραμμένος έχει λόγο. Είναι 100% εσύ πες λοιπόν παρέμβαση. Το γεγονός ότι 29 Αυγούστου δεν έχεις κάνει καμιά μεταγραφή, φταίει η UEFA και η ΕΠΟ και η ΚΕΒ. Ρίξτε εκεί. Όπως έκανε και ο Γούμενος κάποτε. Κάντε το ίδιο και με τον Ιβάν. Άκουσε με να σου πω. Εγώ δεν ακούω τίποτα. Μου φέρε τον Ενσυσίτη και μου τον παρουσιάσατε σαν τον κύκλοπα που τρώει ανθρώπους και δεν μπορεί να στρίψει. Πιστεύεις εσύ, πιστεύεις Χρήστανθε, ότι δεν έγινε τίποτα στο Καρεσκάκι και ότι εγώ μιλάω επειδή δεν έχω κάνει μεταγραφές τώρα? Θα σου πω ακριβώς τι πιστεύω. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ είναι πολύ δυνατοί σε αυτό το κομμάτι. Και ο καθένας έχει δυνατούς αντιπροσώπους. Δεν είναι οι ίδιοι, είναι μια διαρκής μάχη. Αλλού κερδίζεις εσύ, αλλού κερδίζει αυτός. Αλλά μη μου το παίζεις ως παρθένα αδικημένη. Λοιπόν, μη μου το παίζεις παρθένες αδικημένες. Όταν επιβραβεύεται λοιπόν. Επιβραβεύτηκε αυτός αυτό, ναι. Θα επιβραβευτείς σε κάτι άλλο. Πέρσι, όταν γινόταν. Εγώ μιλάω όταν γινόταν, και εσύ πέρσι, φίλε, με το χέρι του Βιερίνια, πόσο καιρό τιμωρήθηκε ο διαιτητής? Δεν μου λες, πέρα από το χέρι του Βιερίνια, σε εκείνο το μάτι έγινε δεν τίποτα άλλο? Όχι τίποτα άλλο, είναι μια προπαγάνδα δική σας. Τίποτα άλλο. Εγώ, 80-20 έπαιζε. Κύπελο, Πανιώνιος, Εργοτέλης, Αστέρας Τρίπολης, τον γκολ του Τσιλιανίδη. Goal offside με τον Εργοτέλη. Μούφα πέναλτι με τον Πανιώνιο. Προκρίσεις που πήρες κύπελο. Μούφα. Δεν ήταν χέρι δηλαδή του Πανιωνίου το χέρι? Όχι, ο κανονισμός λέει ότι αν χτυπήσεις το πόδι του, φέτος άλλαξε. Πέρσι έλεγε χτυπάει στο σώμα του και στο χέρι, δεν είναι πέναλτι. Ωραία, γιατί δεν με έδωσε το πέναλτι στο 30 και την αποβολή να τελειώνουμε? Τι εννοείς να τελειώνουμε? Γιατί δεν το έδωσε αγόρι μου, αφού θέλω να με ευνοήσει. Τι εννοείς να τελειώνουμε? Ποιον είσαι, ποιον είσαι, ό,τι να είναι, λένε κάτι άλλο. Δηλαδή, όταν του ευνοούν, υπάρχει μια άλλη φάση. Τον Κρέσπο, εσύ, Χρυσανθέ, ωραία! Τι λέμε, γιατί λες για το offside goal του Βέλεφ και δεν λες ότι προηγείται πέναλτι στον Τιγκινί? Γιατί το λες? Στην ίδια φάση. Γιατί δεν το είδα. Α, δεν και γι' αυτό. Ωραία, περίμενε. Γιατί δεν το είδε, δεν το έδωσε γι' αυτό. Εντάξει. Εγώ δεν το είδα, δεν ξέρω τι έκανα αυτό. Εσύ θα με τρελάνετε. Νομίζετε θα μας πουλάτε, θα μου πουλάτε τρέλα εμένα. Τι νομίζετε, ότι επειδή τα λέτε μεταξύ σας, πρέπει να τα λέμε και όλοι οι υπόλοιποι? Επειδή έχετε πει στους εαυτούς σας ότι μόνο ΠΑΟΚ υπάρχει, ότι μονίμως εσείς αδικήστε, αλλά την ίδια στιγμή αν σας λέμε, ότι είστε αδύναμοι, αν σας λέμε ότι είστε αδύναμοι, λέτε είστε ο μεγαλύτερος, καλά αφού είστε ο ισχυρότερος και έχετε τον Ιβάν, πώς αδικήστε? Γιατί αδικήστε? Εγώ είπα απλά αυτό που είδα. Ο Ιβάν κερδίζει παντού. Άκου λίγο, ο Ιβάν κερδίζει παντού. Ο Ιβάν κερδίζει παντού. Τα αγοράζει όλα, είναι ο καλύτερος όλων, αλλά στη διαιτησία χάνει. Αυτό δεν λέτε. Έχουν βρει το δρόμο οι άλλοι. Φίλε, τον βρήκαν τον δρόμο. Δεν είναι μόνο αυτός ο δρόμος. Και οι εκλογές σου δώσαν το μήνυμα, Αποστόλη μου. Καλά. Και οι εκλογές. Αυτός εμένα που στήριξες, έχασε. Εμένα οι εκλογές με δώσαν ένα μήνυμα. Αυτό που έγινε προχθές. Αυτός που στήριξες ως οργανισμός, επικοινωνιακά, ως σύλλογος, τα πάντα όλα, έχασε. Έχασε. Εγώ όμως αυτό που λέω αυτή τη στιγμή αναφέρομαι στους δύο διαιτητές του Σαββάτου. Καλά, και εσύ τώρα πας την κουβέντα γενικότερα. Και εγώ σου λέω, φυσικά δεν πάω γενικότερα. Okay. Γιατί δεν γίνεται να κάνουμε focus μόνο στον ΠΑΟΚ και σου αποδεικνύω. Μου λες ότι εγώ είμαι Γιουσουφάκη του Ολυμπιακού και ο Ολυμπιακός ελέγχει τη διαιτησία. Λοιπόν, το Γιουσουφάκη του γιατί το αδίκησε. Είσαι φύλλα προσκύμενων, αυτό είναι. Δεν ναι, ρε φίλε, δεν ισχύει αυτό όμως ότι με ευνοεί εμένα η διαιτησία ή ότι είμαι με τον Ολυμπιακό. Όχι. Είναι ψέμα. Δεν είμαι με τον Ολυμπιακό, με τον Άρη είμαι. Εσύ είσαι με τον Άρη. Υπάρχουν όμως φύλλα προσκύμενοι στη διοίκηση των Ολυμπιακών. Ωραία, και στον ΠΑΟΚ υπάρχουν φύλλα προσκύμενοι. Και στον ΠΑΟΚ υπάρχουν φύλλα προσκύμενοι. Φύλλα προσκύμενοι. Μπορεί, θα σε πω. Ωραία. Δεν έχω αποδείξει, αλλά άμα το λες. Ούτε για τον Άρη έχεις αποδείξεις. Απλά το λες. Ενδείξεις. Έχω ενδείξεις. Για τον ΠΑΟΚ έχω πολλές περισσότερες όλα αυτά τα χρόνια, φίλε. Εκτός αν δεν είναι αντιμένο Vodafone το γήπεδό σου. Εκτός αν δεν είχε ο γλου την μπουτίξη. Γίνεται, γιατί δεν παίρνει κανένας άλλος τηλέφωνο. Μέχρι τώρα παίρνει, ο Αστραμάς έχουμε στην αναμονή. Κλείσε, περιμένουν 10. Όχι, είναι ωραία κουβέντα, γι' αυτό ρε φίλε. Ναι, τώρα είναι το απολαμβάνω. Τώρα γραμμή, πάμε. Ωραία Αποστόλη, φιλιά στη Μεγάλη Βρετανία. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα αδερφέ. Όνομα και ομάδα. Δημήτρης από τα Καμινίκια. Δημήτρης από τα Καμινίκια, ναι, και ο παδός του Άρεος και του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ναι. Μου είπες να μην λέω το επώνυμο εχθές. Ναι, ρε, εσύ το επώνυμο τώρα ναι, κυκλοφορεί. Εντάξει, κατάλαβα. Πληρώσαμε 7,99, εντάξει. Ναι. Μπράβο. Ο Λίπερο πλήρωσε, να ξέρεις. Θέλω να
Μ' ακούτε? Ναι, ναι, αγόρι μου, ναι, πάμε. Θέλω να σταματήσει αυτή η καραμέλα. Αυτή η καραμέλα. Να λιώσει. Ότι ο Άρης είναι το Γιουσουφάκι, οποιοδήποτε, κάτω το χαντάκι. Ναι. Εντάξει. Άντε να σταματήσει αυτή η ιστορία, γιατί θα τα πάρω στο κρανίο. Ναι, και αυτό τι θα... Εμείς, άμα είμαστε ο Γιουσουφάκι οποιασδήποτε ομάδα της Αθήνας, οποιασδήποτε ομάδα της Αθήνας, δεν θα είμαστε πόσα χρόνια στη γάμα, βήτα και τώρα τελευταία ήρθαμε στην πρώτη. Και ναι, βγήκαμε και Ευρώπη. Με τα δικά μας τα ίδια. Να μην πω ολόκληρη τη λέξη. Άντε να σταματήσει αυτή η προπαγάνδα και την καραμέλα, τα Γιουσουφάκια και τα Γιουσουφάκια. Ό,τι μπορούμε κάνουμε στο κάτω-κάτω. Αυτό έχουμε, αυτό κάνουμε. Μην ξανακούσω κανένα να πει αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Δημήτρη, να είσαι καλά. Δημήτρης, οπαδός του Άριος και των Καμινικιών, δηλαδή του ιστορικού και τεράστιου Μεγάλου Αλεξάνδρου 1923. Με παρουσίαση και στην πρώτη εθνική του ποδοσφαίρου της πατρίδος μας, εννοείται. Μία ακόμη γραμμή πάμε. Τελευταία, μην καλείτε άλλη, παιδιά. Τελευταία γραμμή αυτή τώρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, αδερφέ, καλημέρα. Όνομα και ομάδα, παλικάρι, αν θέλεις. Έλα, Κώστας Τούμπα, είπαμε το φλαράκι σου. Κώστας Κλαμά. Τούμπα, άνω Τούμπα, ε. Ναι, ρε. Ναι, άνω Τούμπα, συγκινούν. Δεν μου λες, εσύ, ρε, από σένα τα περίμενα όλα αυτά. Άλλος έχει βγάλει κρίση ιστερίας, να πούμε. Τι γίνεται? Εγώ γιατί να βγάλω? Ξεπέρασες το αντιπαοξιδηλίκι ο Ζαλτίδης, γιατί εσύ ήσουν αρχηγός, πιστεύα. Όχι, από εγώ... Από εποχές Ήβιτς, Άντος, είχες μια πρωτοπορία. Ω, απερίμενε, πού είμαι αδικής, πού είμαι αδικής, πού είμαι αδικής. Ο Βλάνταν Ήβιτς, ο Βλάνταν Ήβιτς θα ερχόταν να με πλακώσει πάνω στο Μετρόπολης όταν έκανα βράδυ, όταν έπαιζε στον Άρη. Και έχουν στείλει μηνύματα 800 παοκτσίδες και με αποθεώνουν. Είναι εναντίον του Βλάντα Νίβιτς όταν έπαιζε στον Άρη, αγαπητέ Κώστα. Αυτά, μου, εντάξει. Εγώ κρίνω τους παίκτες. Δεν το ξέρω, δεν την έχω ακούσει. Ναι, με ο Ραπτόπουλος είναι στο στούντιο δίπλα, δεν έχει πει κουβέντα, αφήνει εμένα. Και δίπλα είναι ο Τσαλτίδης και υπερασπίζεται Βλάντα Νίβιτς. Και οι παοκτσίδες μου λένε ασλαμά σήμα τους. Όταν ο Βλάνταν έπαιζε στον Άρη. Φίλε μου και φίλε μου Χρήστα Θεταλτίδη. Βγήκε έξω ο Χρήστα, γιατί είναι. Ζήλια να τα ψώρα, ναι, τα ακούει, θα τα ακούσει. Ζήλια να τα ψώρα, φίλε. Θα κολλούσε όλη η χώρα. Ναι, ναι. Εγώ αυτό έχω δει ότι έχετε πάθει εδώ πέρα στην πόλη κάποια άτομα, ειδικά μεγαλοδημοσιογράφοι ή και καλά αγνοί και τίμοι, ναι, που ο πρόεδρός τους έχει πει ότι είμαι Ολυμπιακός. Καλά, δεν, αλλά αυτό... κατά τα άλλα αυτοί δεν έχουν παρεδώσει με τον Ολυμπιακό. Αν έχεις ακούσει ποτέ πρόεδρο του ΠΑΟΚ να πει ότι είμαι Ολυμπιακός και να έζησε εκεί στην καρέκλα του, να έρθεις να μας το πεις, κύριε Χρυσάθε. Όπα, Κώστα, περίμενε, Κώστα. Κώστα, αυτό άρα σε ενδιαφέρει η επιφάνεια, η επιδερμίδα? Μπορεί κάποιος να είναι ΠΑΟΚ? Τη ουσία με ενδιαφέρει. Ο Ολυμπιακός, ο Βρίζας δεν ήταν ΠΑΟΚ? Δεν είναι Ολυμπιακός ο Ζήσης? Είχε ποτέ ο Βρίζας και δήλωσε ότι είναι Ολυμπιακός. Ναι, βλέπεις λοιπόν, το ότι δεν το είπε τι σχέση έχει? Εμένα με ενδιαφέρει το τι είναι. Συγγνώμη, ναι, μπορείς να μου αποδείξεις ότι ο Βρίζας ήταν Ολυμπιακός με κάποιο τρόπο? Άνθρωποι που το ξέρουν από μικρό το έχουν πει. Άσε τώρα ποιος το ξέρει, και εγώ εσένα σε ξέρω από μικρό και είσαι παοξής. Εγώ. Ότι ήταν, ναι. Θα σου πω. Θα έρθουν χίλιοι παοξίδες και θα σου πούνε ο Ασλαμάς γριά ήταν μια ζωή. Εγώ έχω, αν έχω ένα συμφέρον να σε δυσφημίσω σένα και σε, ναι, ξέρω από μικρό, δεν μπορώ να πω ότι ο Χρήστος θα ήταν παοξίδες μικρό. Ναι, θα αποδειχθεί όμως, ρε Κώστα. Δεν μπορώ εγώ να πω ότι εσύ είσαι αριανός. Γιατί και να βγω να το πω, θα βγουν 800 που σε ξέρουν παόξι, δεν θα πούνε το παιδί δεν είσαι παόξι. Συγγνώμη, ας το αναιρείσε, μου λες αποδειχθεί. Με το Βρίζα πώς αποδείχθηκε? Σου λέω. Το ξέρουνε παιδιά μικρή, ωραία. Ναι. Απόδειξη δώσου μου. Και εγώ παιδιά που παίζανε μπάλα σε ομάδες στην ΕΠΣ Καβάλας τώρα. Να σου πω τώρα και είναι τώρα σήμερα άλλοι επιχειρηματίες, άλλος είναι. Το Ζαγοράκης τόσα χρόνια τι λέει ο κολλητός σου, τι ομάδα είναι? ΑΕΚ. Τι βγήκε και είπε σε συνέντευξη πρόσφατα στον Αρναούτογλου που είναι και η Ηρακλειδέα του Λαράκη σου? Δεν το είδα αυτό, τι είπε, για πες. Συγγνώμη, δεν το είδα. Είμαι άρρωστος παοξής. Μπράβο, ωραία, εντάξει, οκ. Okay. Είπε κανείς να το πει τόσο εδώ στην πόλη της αλήθειας και της προπαγάνδας? Ωραία. Το είπε κανένας. Άντε, θα πω το φίλο μου το Δήμο να σου φέρει την ώρα για σπορ τι λέει όταν γύρισε στην Ελλάδα. Την ώρα για σπορ. Ναι. Εγώ θα σου πω τι λέει τώρα. Ποια ώρα για σπορ? Καλά, τώρα σέρω πολύ. Τώρα σέρω πολύ. Τώρα έχει και μεροκάματο. Τώρα έχει και ψωμί ο ΠΑΟΚ. Τώρα έχει και ψωμί, εντάξει. Εντάξει τώρα.
Αθλαμά. Εντάξει, ο Ζαγοράκης έκανε, Κώστα, έκανε κάτι πανέξυπνο ο Ζαγοράκης. Σου λέει, μετά το γύρο πάω εκεί να γίνω βασιλιάς της πόλης. Ναι, κοιτάξτε την εποχή που ήρθε στον ΠΑΟΚ όμως κάνετε ένα μηδό σφάλμα. Και η ΑΕΚ ήταν στη δύσκολη. Εφόσον ήταν αεξής, γιατί δεν πήγε στην ΑΕΚ, φίλε. Γιατί στην Αθήνα δεν μπορούσε να γίνει βασιλιάς. Θα χανότανε. Ήρθε στο χωριό να γίνει βασιλιάς. Ήρθε στο χωριό να γίνει βασιλιάς. Βέβαια, Κώστα. Δεν ήταν βασιλιάς σαν αρχηγός εθνικής και πολυτιμότερος παίκτης. Στην ΑΕΚ όχι. Στην ΑΕΚ, στην Αθήνα όχι. Όλα τα ξέρεις ρε Σλαμά, ρε φίλε. Στην ΑΕΚ και στην Αθήνα όχι, Κώστα. Ξέρεις τι μ' αρέσει. Ναι. Ότι ξέρεις τα πάντα και συνήθως βγαίνεις έξω όπως λες και για τη Λίβερπουλ που είναι μικρή ομάδα και είναι πρωταλήτρια Ευρώπης, φίλε. Και γι' αυτό πονάς ακόμα περισσότερο. Το καταλαβαίνω και αυτό. Εκεί ήθελα να σε λατρεύω. Στο τέλος σε λατρεύω. Σε λατρεύω, σε αγαπώ, είσαι τεράστιος. Θέλω να μιλήσουμε από κοντά, ειλικρινά. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, για τον ΠΑΟΚ. Στείλατε 3 άτομα, συνεπώς και οι 3 κερδίζετε, έτσι. Και ο Ραφαήλ και ο Νικόλαος και ο Γιάννης. Ραφαήλ, Νικόλαος, Γιάννης και οι 3 δίναμε 5 εισιτήρια. Και οι 3 κερδίζετε. Θα δούμε αν δίνουμε και αύριο. Ματσάρες το βράδυ, ματσάρα μάλλον αυτό του ΠΑΟΚ. Τώρα τη ΣΑΕΚ μπορεί να γίνει και η ματσάρα. Μακάρι η ΑΕΚ να μπορέσει μέσα στην Τουρκία να κρατήσει ψηλά την Κιανόλευκη και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έτσι. Από εμάς και τον Σωτήρη Δασκαλάκη να έχετε μια bloody rocking day.